Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλά, ευχαριστώ. Ένας στους δύο χρωστάνε στο δημόσιο. Σωτήρη, ένας από τους δυο μας χρωστάει στο δημόσιο. Εγώ δεν είμαι. Κάτσε, είμαστε τρεις. Κάνε τη διάδα, βγάλ την. Εγώ είμαι με αυτή τη διάδα, με αυτόν. Άρα ένας από τους δυο μας χρωστάει στο δημόσιο. Θέλει να σου πει με τον παραγωγό, θα συγκριθείς εσύ. Τώρα βάζεις τον ηχολήπτη, τώρα εντάξει. Σου είπα, αν σου φέρει μια μέρα η κόρη σου, είπε ο μπα, ερωτεύτηκα ηχολήπτη. Εσύ πώς θα νιώσεις, πες. Είσαι στον παντζόγκο. Εσύ φταίς που τον ανέχεις. Δώσ' του μία, αφού σου βλέπω. Βάλτο μου στην τρύπα την πρώτη, ρε Δημήτρη. Βάλτο μου στην τρύπα το κέρατο. Ρε παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα, ο άλλος που όπω κρεατικά και τέτοια. Έλα, ρε. Έλα. Μυστία, ρε. Το καταλάβατε, έτσι. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε και σήμερα. Σωτήρης Δασκαλάκης. Φίλος από τα παλιά. Σήμερα δεν του λέω με για το κούρεμα. Τι έπαθε αυτό, ρε. Γιατί δεν είναι με για το κούρεμα. Είναι, εντάξει, οκ. Okay. Ωραίος είναι ο Σωτήρης. Ωραίος. Κάποια στιγμή ακούσουμε και λίγο Def Leppard. Μας έβαλε σκυλάδικα άλλος χθες. Κάνα skid row. Να δούμε πότε κάνει και έφυγε ο Σωτήρης. Εδώ είμαστε τρόικα, έτσι. Όπως κάθε μέρα από, 10 στις, από τις 10 στις 12. Φιλέ. Ναι, αγορίνα. Έβαλε κανένα θέμα. Χθες έφερε ωραίο θέμα με το σύνθημα. Πολύ ωραίο. Σε προετοιμάζω. Ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Ναι. Αλλά κάτι φημολογείται ότι θα συμμετέχουν αύριο στην απεργία και οι δημοσιογράφοι. Το ξέρω από. Περίμενε. Από χθες το πρωί. Όχι, δεν... ψέματα. Τετάρτη έχουμε σήμερα. Τετάρτη. Από Δευτέρα βράδυ. Το άκουσα. Από Δευτέρα βράδυ. Έχει μεγάλη απεργία αύριο γενική. Προς το παρόν δεν έχει βγει ανακοίνωση. Αλλά έχει το νου σου, γιατί μάλλον. Ναι. Τι ώρα το μάθετε, τι ώρα αυτό περίπου? Αυτό είναι ανευθυνότητα. Είσαι δημοσιογράφος, υποτίθεται, είσαι οργανωμένο τέτοιο. Επίσης, είσαι εργαζόμενος ή εργοδότης, να αφεντικά να ξέρω. Βγήκε, θα κάνετε. Απεργία αύριο. Οι εργαζόμενοι θα κάνουμε. Οι εργαζόμενοι. Άρα εσύ όχι. Εγώ πρέπει να προηγηθήσω. Εσύ δεν ξέρεις ακριβώς και τι είσαι. Γιατί πλέον και οι εργοδότες μπαίνουν, οπότε. Σωτήρη, αυτοί ξέρεις, δεν ξέρουν τώρα ακριβώς τι είναι τώρα. Δηλαδή, ο Σωτήρης ξέρει, είμαι εργαζόμενος ηχολήπτης. Άφηνε. Να και η Ελένη Μπούντου. Η Ελένη Μπούντου, παιδιά, με χωρίς την ντεκολτέ. Γράφεται ιστορία σήμερα. Καλά έκανε και σε απέλησε. Σε απέλησε χθες. Την Μπούντου την απέλησες. Καλά τα λέω, σαρανταλήθειας. Γιατί, δεν καθότανε. Καλά τα λέω. Καλά στη δουλειά της. Ναι, ρωτά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, απολύεις αυτό το μουτράκι, ρε. Μπορείς να κάνεις. Που το λατρεύουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Συνδικάτο. Ναι. Ραδιοφωνικών παραγωγών Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα όμως. Άντε, γιατί μου την έχεις δώσει. Όχι μόνο, όχι γενικά, είστε μια ιδιαίτερη κάστα. Συγκεκριμένα. Φέρε να δω, φέρε να διαβάσω. Θα διαβάσω στο Facebook. Άντε. Όχι, παρακαλώ. Ένωση Ραδιοφωνικών Παραγωγών Μακεδονίας Τράκης. Όχι, όχι, δεν μου αρκεί. Έτσι. Θεσσαλονίκης. Και αν κάνετε απεργία αύριο, ψάξτε να βρει άτομο. Σωτήρη, έλα, κάτσε από εδώ πέρα, λέει ότι θες αύριο. Θεσσαλονίκης. Αν μπορεί ο Σωτήρης να κάνει και ό,τι θέλει με ελληνικές ταινίες, αφιέρωμα από το παιδί δεν παίζεται. Για πάω καφιέρωμα που έχει γνώσει ατελείωτε, ό,τι θέλει. Α, πού εδώ είσαι όμορφο. Εδώ είμαι με μία μπλούζα, μία πόλωνα παπύρη, την οποία την αγόρασα αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου και την φόρεσα δύο φορές. Η μία ήταν αυτή η φωτογράφηση. Δεν έχω φορέσει άλλο. Αριθμός Μητρώου 113. Δηλαδή έχει άλλους 112. Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλιώς κάπως κάτι, αλλιώς είναι η μέτρηση. Για να δεκάδα πάτε. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Σοβαρά. Πώς... Καλημερίζω Δέσποινα Αυγερίδου, την μαχητική πρόεδρό μας. Που θα κάνει ρημαδιό αύριο να μας πειράξει κανείς. Θα πέσει ξύλο. Κάτι τσαλτίδες, κάτι κόλκες θα φεύγουν. Να ιδρύσεις μία εσύ συγκεκριμένη ένωση ραδιοφωνικών παραγωγών Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης μόνο. Ή Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω δυτικούς. Δεν έχει πλέον δυτικά. Τι δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει δυτική Θεσσαλονίκη, δεν το καταλαβαίνω. Ραδιόφωνα τα οποία. Τότε δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Πάει ο ΠΑΟΚ. Στεγάζονται δυτικά, ούτε εμείς είμαστε δυτικά. Είμαστε κέντρο. Γιατί δεν είπα για τον Λίμπαρο ότι είναι δυτικά. Κέντρο, εμείς δεν είπα για εμάς τίποτα. Ναι, δεν έχει... Λέω για παραγωγούς Ανατολικής Θεσσαλονίκης ραδιοφωνικούς. Όχι... Οι οποίοι κατοικούν ή δουλεύουν, αυτό είναι το. Είναι γέννημα το κριτήριο... θρέμα Ανατολική. Δηλαδή πάνε... ο Κόλκας παράδειγμα, δεν θα, αν ήταν, δεν θα είχε και θέση. Πώς θα το τσεκάρεις με το. Ο Σταυροπολίτης. Ο Μαϊμού Σταυροπολίτης. Πώς θα το τσεκάρεις αυτό. Θα το ψάξουμε, πώς θα το ψάξουμε. Το γέννηση, 2000 και αυτά έχουμε, ρε φίλε. Αυτό δεν μπορούμε να βρούμε. Άρα και το δικό σας συνδικάτο, αφού μου αποδεικνύεις ότι είσαι μέλος, μπορεί αύριο να απεργήσει. Φυσικά. Ας έρθει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης εδώ πέρα. Αυτό τι είναι. Να κάνει... Αυτό είναι άλλο. Άλλο πρες αυτό. Διεθνές. Άλλο αυτό. Διεθνές. Ναι. Πρες. Φίλε, ξεφτύλα, θα σε βγάλω ότι, είσαι... ότι δεν υπάρχει. Τα ξέρεις κανονικά. Ρε. Τις αλτίδες στον Μπατζόγλου πρέπει να μην υπάρχουν, να φύγουν κανονικά. Εμείς παράγγειλαμε καφέ, αλλά. Δεν φταίει τώρα. Θα τα ακούσει η επόμενη.
Πού είναι, εσύ παρήγγειλες 6 λεπτά πιο μετά και ο καφέ σου ήρθε. Ρε παιδιά, δηλαδή μόνο άμα δίνουμε δώρα, στέλνετε κανένα μηνυματάκι. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Θα δώσουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λούντβισμπουργκ. Να το πω και μια φορά σωστά. Αφού αποκλειστήκατε, ρε παιδιά. Λούντβισμπουργκ. Στην Καλαθόσφαιρα. Α, sorry. Γιατί λέω, τι λέει αυτός. Χάζεψε. FM κενό ΠΑΟΚ μπάσκετ. Για φίλους οι οποίοι σήμερα 7.30 θέλουν και μπορούν να βρεθούν στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι το πιο κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει για να έχει ακόμα ελπίδες πρόκρισης. Αν δεν κερδίσει τους Γερμανούς, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι δεύτερη στη Γερμανία. Έχει μέσο όρο πόντους στην επίθεση 90 φεύγα στα εντός έδρας ματς. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά και πολύ ενδιαφέρον. ΠΑΟΚ Λούντβισμπουργκ. Δίνουμε 5-3. 3. FM κενό. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο. Δίπλα τη λέξη ΠΑΟΚ, αυτό αρκεί. Και το αποστέλεις στο 54-526. Μία καλημέρα, σαφώς. Και είναι υπερπολύτιμη. Λοιπόν, χθες ωραία ο Δημήτρης μπήκε. Σήμερα είναι Ευστρατείου. Ο πατέρας μου δεν γιόρταζε ως χωρεμένος. Τον είχαμε Αρχαγγέλου Μιχαλή, δεν ξέρω πώς και γιατί. Δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Οι Ευστράτοι είναι σήμερα. Κάτι, κάπως κάτι, δεν είναι ακριβώς, δεν ξέρω. Είναι μια-δυο άλλες γιορτές πολύ μικροβεληνικούς και είναι Λουκίας Μάρτυρος. Απεγνωσμένα μέσω του ραδιοφώνου εδώ και 4-5 χρόνια αναζητώ την αγαπημένη μου δασκάλα, την κυρία Λουκία. Την είχα στην πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού. Εκείνη μάλλον θα τη ξεχάσει. Ναι, μία πανέμορφη ξανθιά κυρία, κάτι, ανάμεσα σε Βρετανίδα και Αμερικανίδα. Η κόρη της, η Κορίνα. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν άκουγα για την κυρία Λουκία. Ειλικρινά το λέω. Η κόρη της, Κορίνα. Ξανθιά κι αυτή. Τότε ήταν 5 χρονών, 6, όταν ήμουν εγώ πρώτη, δευτέρα δημοτικού. Που δεν ήρθε ακόμα ο καφές, τρελαθούμε. πρέπει να ήρθε ο δικός μου. Ναι, αυτό σου λέω. Τον οποίο το παρήγγειλε 15 μέρες. Όπα. Ποιος είναι? Βαρύσκια, απίστευτος. Σωτήρη! Το πουλέν, δεν υπάρχει. Είσαι το πουλέν. Είσαι ένας από τους 3 παοκτσίδες που λατρεύω. Το εννοώ. Οι άλλοι 2. Εσύ τον εαυτό σου. Δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει ακόμα. Θα υπάρχουν άλλοι 2. Δεν έχω γνωρίσει ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα μια και έχουμε και μια έτσι, επίσκεψη από ένα παλικάρι, να βάλω ένα θεματάκι το οποίο δεν είναι ακρεφνώς ποδοσφαιρικό. Έχει και λίγο ποδόσφαιρο μέσα, δεν είναι ακρεφνώς ποδοσφαιρικό. Θέλω να με βοηθήσει ο Δημήτρης ο Τσορμπατζόγλου, αλλά και ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης αν θέλει, εδώ και ο φίλος του, στην ερμηνεία αυτού εδώ του πρωτοσέλιδου, παιδιά. Σας το δείχνω, θέλω να με φωτίσετε. 3 άτομα χθες παλεύαμε, άκρη δεν βγάλαμε. Θεός δεν μπορεί να σε φωτίσει. Το έγκυρο και έγκριτο TV show έχει βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδό του. Έχει τον Αντώνη το Ρέμο να φιλιέται στο στόμα με την Ιβόνη. Ιβόνη Μπόσνιακ. Άμα βρει αρνητική είδηση για το Ρέμο, αμέσως ρε φίλε. Έχει πιο πολύ μένος για το Ρέμο από ό,τι για τον ΠΑΟΚ. Για το Ρέμο, εγώ αρνητική. Φοβερό. Πότε βάζω θέματα ρεπορτάζματα, φέρω ειδήσεις, ρε φίλε. Τι πήγα, σκάλισα εγώ και. Λοιπόν. Δεύτερο μωρό για τον Ρέμο, λέει το πρωτοσέλιδο. Με τεράστια κίτρινα γράμματα. Όμως. Έγκυος η Ιβόνη πριν το διαζύγιο. Οι προσπάθειες να σώσει τον γάμο της. Λοιπόν. Γιατί γελάς, ρε. Πρόβλημα είναι. Έχουν πρόβλημα σε ζευγάρι και εσύ γελάς. Δεν μπορώ να. Εντάξει, οκ. Είσαι υπροκατελημένος μαζί. Τι θα άκουσε, φίλε, να είμαι δακρυσμένο, να κλαίω, να είμαι μουτρωμένος. Πες το με λίγο. Ναι. Μην δείχνει τόσο χαρά. Άξιο ο κόσμος. Καμιά χαρά, το διαβάζω ακριβώς, ούτε έχω ένα ύφος τελείως στα κάτω δημοσιογραφικό. Έγκυος η. Άσε που εσύ για να βρεις μια σαν την Ιβόνη, ούτε στον ύπνο σου. Εντάξει, ενώ είναι κοπελάρα, δεν μου έχει βγει ποτέ, δεν λυποθυμάμαι. Ναι. Κοπελάρα είναι, να είναι καλά, να είναι γερά. Κροάτισα δεν είναι. Όχι. Κροάτισα δεν είναι. Κροάτισα νομίζω. Κροάτισα. Μπόσνιακ ήταν ο δικός μας ή ο Βόσνιακ ή του. Μπόνιακ ήταν. Α, τον Μπόνιακ την Πεκτούρα, τον Πολωνό. Βόσνιακ ή Μπόσνιακ ήταν ο δικός μας, που πήγε Μπότσιακ, είχε ΠΑΟΚ. Και Μπότσιακ ο ΠΑΟΚ, ναι. Ολονόσκευτος. Ναι, άλλο αυτό. Νομίζω είχαμε Κροάτι εμείς, ο Ηρακλής. Δεν είχαμε τον Μπόσνιακ. Τον ξανθώ με μαλλίτσα σαν στάχη. Και πήγε και στον Άρη, νομίζω, μία σεζόν. Μισή σεζόν, κάτι τέτοιο. Παιδιά, βοηθήστε κάποιο αν μπορεί. Έγκυος η Ιβόνη πριν το διαζύγιο. Με μικρά γράμματα κάτω, οι προσπάθειες να σώσει τον γάμο της. Δηλαδή, κάτσε.
πότε, τι, πώς, πότε έμεινε έγκυος. Δηλαδή λίγο τι δεν ξέρω αν μπέρδευα. Τι ημέρα θες, τι. Τρία άτομα κάνανε, ναι. Εντάξει, το TV show δεν. Καλά, περιοδικάρα, το λατρεύω. Δες τα θέματα όλα στο πρωτοσέλιδο, Δημήτρη. Δεν τελειώνουν τα βάσανα του Κωστόπουλου. Ξανά στη φυλακή ο Πέτρος. Τζένι, σώσε με, δεν το αντέχω. Νύχτα στη φυλακή για τη Μενεγάκη. Δραματικές ώρες στο τμήμα Ελυσίων. Ναι. Και δεσμεύουν την περιουσία του Φουστάνου. Μπλεξίματα για τον πλαστικό χειρουργό. Δηλαδή, ένα ευχάριστο δεν υπάρχει. Το σφυρί, στο σφυρί το σπίτι της κόρης της. Άντζελα Δημητρίου. Το δάνειο που έγινε θηλιά για την Άντζελα. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, η πιο χαρούμενη είδηση είναι το. Ποιο να πω τώρα. Η πιο χαρούμενη πατήση, ποια είναι. Δηλαδή. Νύχτα στη φυλακή για την Ελένη. Αυτή είναι η πιο χαρούμενη είδηση. Είναι. Εντάξει, υποκλίνομαι. Περιοδικάρα, έγκριτο, έγκυρο, ατελείωτο, να είναι καλά το TV show και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί πέρα και μας δίνουν, θεματάκια. Λοιπόν, τρία εισιτηριάκια για το παιχνίδι. ΠΑΟΚ, Λίντσμπουργκ. Πώς την είπες αυτή, ρε? Που παίζε... Απίστευτο. Όχι, τι έγινε. Μεταγραφή. Απίστευτο, έσκησε ο φίλος εδώ. Ποιος με έσκησε? Η Ιβόνη Μπόσνιακ, πες τον Τραχανά που είναι δίπλα σου, είναι ξαδέρφη του Μπόσνιακ που έπαιζε τον Ηρακλή. Μπράβο. Κάτσε, στο λόγο μου, με τον Παναγιώτη ήμασταν τότε, δεν κοροϊδεύω. Να δεις, ρε φίλε. Ναι, πρέπει να το είχαμε βάλει ερώτημα θέμα και κάποιος δεν μπράβο. Απλά δεν ήμουν σίγουρος. Ναι. Πότε έγινε αυτό? Μπόσνιακ που νομίζω ότι πήγε και για μισή σεζόν στον Άρη. Αυτός, νομίζω. Ποια περίοδο? Αυτό, ξέρεις πότε είναι αυτό? Θα σου πω. Πρέπει να είναι 9 με 10, 9 με 11 εκεί. Ο Ρέμος είχε φέρει τον Μπόσνιακ, νέο στοιχείο. Από άλλον? Ναι. Πάλι, ή πάλι ο Κώστας. Άλλος. Ναι. Σε ξεφτυλίσανε, φίλε. Τι με ξεφτυλίσανε, ρε, γιατί. 2009. Γιατί έκανα εγώ, έβαλα εγώ θέμα. Να το είδε. Δεν θυμόσουν ούτε το όνομα του παίχτη. Μπόσνιακ, σου είπα. Τώρα δεν σου είπα 9-10. Τώρα δεν σου είπα. Τώρα πριν το διαβάσει το μήνυμα. Μου λε πότε και σου λέω. Πάρε, φίλε. Δηλαδή, βάζει ένα θέμα για την Ιβόνη. Ναι. Δεν βάζω για τον Μπόσνιακ. Δεν ξέρεις τι εθνικότητα είναι, δεν θυμάσαι τον παίχτη του Ηρακλή και στέλνουν μήνυμα δύο, ένας Παοξός και ένας Ηρακλειδέας και σε εκθέτουν. Είπα ότι είναι λογικά Κροάτισα. Είσαι διαβασμένος. Είπα λογικά ότι είναι Κροάτισα. Ο Μπόσνιακ με το μαλλί το Στάση. Ο ένας ο φίλος μάλιστα, ο Γιώργος ο Ηρακλειδέας. Ναι, καλημέρα Γιώργο. Και Κώστα. 2009 με Προτάσοφ προπονητή. Εγώ τι είπα? Αυτός είναι πολύ διαβασμένος. 9-10 είπα. Ντίκα, Ντιέ, Τουμά, Κοβαλεύσκι, Μπόσνιακ. Μπράβο. Πολύ διαβασμένος, φίλε. Και βάζω μία ερώτηση. Σε ποια έδρα ο Ντίκα σκοράρει. Ούτε ο Ματζούκης τα ήξερε αυτά. Καλά, ναι, εννοείται. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Τώρα ακούει ο Ματζούκης, αλλά ότι δεν ξέρει, σου λέει άστο. Κάτσε, άσε, λούφα να περάσει. Ότι δεν. Ο Γιώργος σήμερα με έψινε για να δεις τι άνθρωπος είμαι. Να μην έρθω. Λογικά έπρεπε να μην έρθω καθόλου στην εκπομπή ή στην καλύτερη περίπτωση να έρθω την πρώτη μόνο ώρα για να φύγουμε να πάμε στην Έδεσα. Και λέω όχι, δεν αφήνω έτσι τον Τζορμπατζόγλου μόνο. Πήγαινε, 12 ώρα φύγε, 10.30 φύγε. Άμα είναι για τον Ηρακλή. Ο Γιώργος θέλει να φύγουμε πρωί άνετα, να κάνουμε και λίγο τουρισμό εκεί. Τους καταράκτες. Όχι μόνο τους καταράκτες, ναι. Παλιά σπίτια, οικισμούς και βυζαντινές εκκλησίες και τέτοια. Να βγουν φωτογραφίες. Να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Να πάμε πρώτα για καφέ σε ένα παιδί, στα παιδιά στο μπαράκι που κάνουν το εντεσάικο. Το ροκάτικο τον μπαρ. Και θα τον ξεφτυλίσω μετά στο 100%. Ολοκλήρωση. Γιατί, επειδή λέω γιατί, τι θα κάνουμε στην Έδεσα και καλό δρόμο να έχει ο Γιώργος. 3 ώρα ζωντανά από το Λίμπερο, 90 λεπτά κανονικά σύνδεση ματσάρα, Εδεσαϊκός Ηρακλής. Οκ, 3 ώρα ματσάρα από τα παλιά. Θα ήθελα να δω τον Μπίλι, τον οπαδό, τη μασκότ του Εδεσαϊκού. Τα χέρια έτσι. Ναι, ρεσί, τρελαίνομαι, ρεσί. Ο Μπίλι έτσι, Σωτήρη, ανοιχτά χέρια και παλαμβάνει δεξιά, αριστερά το κάτω. Αυτό που έστειλε τα μηνύματα. Ναι. Και σε εξέθεσε. Ο Γιώργος ποιος ή ο Κώστας? Είναι ο Γιώργος ο Ματζούκης. Που είπες εσύ ότι. Λοιπόν. Κάτσε. Και τον έλεγε σκέτο ο Γιώργος. Ναι, για να σε τσεκάρω. Α. Και. Όχι, ρε φίλε μου, είναι ο Ματζούκης, εντάξει. Ναι. Μου γράφει τώρα ότι πάλι λες ψέματα, γιατί ναι. Σου είπε να φύγετε στις 12. Ναι. Και δεν έχει Ηρακλής TV σήμερα. Μόνο Λίμπερο. Δεν μου λες, δε Γιώργο, εσύ δεν μου είπες. Αυτά για να αποδειχθεί πάλι ο ύποπτος ρόλος σου. Να μην καθίσεις πάνω από μία ώρα στην εκπομπή. Μη σου πω να φύγεις όλη την εκπομπή. Φύγε 11 και φύγε. Μου είπε προχθές. Φύγε 11 και. Τι να σε φέρω την Έδεσα, τι θες, αν πάω? Τίποτα. 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 Φέρ το διπλό. Είσαι ψεύτης, ρε φίλε, ο κόσμος στη Ηρακλή. Δηλαδή, σε συγχαίρεται περισσότερο με αυτά που λες. Σιγάρε. Ειλικρινά. Όχι, να σου πω κάτι. Χέρι άκρα εκτίμηση. Είναι απίστευτο. Δεν λέω ψέματα. Τώρα, χέρι και στον κόσμο του Ηρακλή, χέρι
άκρα εκτίμηση. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι καίγομαι. Συγγνώμη. Αλλά δεν. Δημήτρη, μάρκαρε το δικό μα, δε φίλε. Μάρκαρε, άστα τα κρέατα του Τσατσαρού. Είναι εντάξει. Α, το πρώτο μήνυμα εδώ του φίλου του για τον μπάσκετ του Πάουκ. Ναι. Είναι ο Κώστας. Κώστα, καλή τύχη στην κλήρωση, παλικάρι μου. Αυτό τι εννοεί τώρα εδώ. Γλόμπε, λέει ο 608. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Γλόμπε, έχει γίνει. Πάρ το βελάκι από κύριε εσύ. Πολύ Τατιάνα. Πολύ Τατιάνα. Ε. Μάλλον θέλει να πει πολύ και να είναι αρωθόγραφο. Τι πολύ Τατιάνα. Ναι, φίλε 608. Ή θε να πει πολύ με ύψιλον, ή θε να πει πολύ και γράφει με ήττα. Εγώ καταλαβαίνω. Το πολύ Τατιάνα, κάτι δεν πάει καλά. 608, να υποθέσω να κάνω μια μαντεψιά. Είσαι ΠΑΟΚ. Κάνω μια μαντεψιά, έτσι. Είσαι ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ Τατιάνα. Θεματάρα είναι ρε φίλε. Τι Τατιάνα. Να καταλάβω. Έγκυος η Ιβώνη πριν το διαζύγιο. Οι προσπάθειες να σώσει τον γάμο της. Πότε έγινε το σκηνικό δηλαδή, τι? Όταν ήρθε ο Μπόσνιακ, ο Αντώνης ήταν με την Ιβώνη. Όχι μάλλον. Νομίζω πρέπει να ήταν ή στο τέλος Μακρυπούλια ή στο πολύ 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 ξεκίνημα Ιβώνης. Α, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής έπαιξε ρόλο για να γνωριστεί. Νομίζω καταλυτικό. Νομίζω καταλυτικό. Γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου ρε Ματζιούκη. 2-2 κέρδισε πέναλτι ο Μπόσνιακ. Προφανώς είναι η μόνη καλή στιγμή του. Όχι, και πρέπει να έχει. Ξέρεις κάτι, πρέπει, κάνει καλή εμφάνιση και πρέπει να έχει μια καλή γυριστή κεφαλιά, νομίζω. Στο 2-2. Ναι. Σαν του Φορτούζη. Όχι τόσο καλή. Α. Εκείνη ήτανε. Ναι. Ίντριτ. Ίντριτ. Λες μέσα στο Γαριλάου, λες. Ναι, ναι. Ναι, εκείνο ήτανε, ναι, εντάξει. Όχι, ο Φορτούζη εκεί το βάζει με το πόδι. Ο Ιωάννου, ο Δημήτρης κάνει το 0-1 με κεφαλιά. Α, ναι. Στο game over. Ναι. Ο Φορτούζη, ξέρεις, η γυναίκα του κοιμόταν 4 μέρες σε ξενοδοχείο με απέξω να φυλάνε αστυνομικούς. Με το μωρό. Μετά το περιστατικό. Πριν το match. Α, πριν το match. Πριν το match. Εθνική Κροατίας πριν έρθει ο Μπόσνιακ. Δεν έφερνε ότι και ότι. Ναι, εντάξει. Ο πρόεδρος. Ο Ρέμος, ναι. Πόσα πληρώνει τώρα το μήνα, το χρόνο, όχι το μήνα. Υπάρχει ακόμη ρε παιδιά, πιστεύω ότι αυτή η πόλη μπορεί και να γκρεμιστεί. Μπουζδούκη, σήμερα πώς την κόβεις? Χθες είχε πρισμένο μάτι, δεν ήταν. Εσύ με έχει πρισμένα άλλα πράγματα όμως. Μάλιστα. Ναι. Δεν το λες. Ναι. Η αδερφή της Μπούντου. Ναι. Στο Σκά, η αδερφή της Μπούντου κανονικά. Α, σήμερα κοιμήθηκε καλύτερα. Τι ήθελα να πω, ρε. Αυτή η πόλη πιστεύω μπορεί να γκρεμιστεί, να ξανακαεί ολόκληρη, χτυπάω ξύλο. Υπάρχει ένα σύνθημα στην πλατεία Αριστοτέλους για το Ρέμο. Ρε εσύ, δήμαρχε, σβήστο και υπάρχει. Το βλέπουν, το βγάζουν οι φωτογραφίες. Η αδερφή της Μπούντου. Σωτήρη, η αδερφή της Μπούντου. Αριστερά. Τι δεις τώρα. Πιο χάλια είναι από σένα, δεν είναι. Συγγνώμη, είσαι ακόμα εδώ, κατάλαβες τι είπε. Έχω απολυθεί, σου λέω. Άκουσες τι είπε. Έχω απολυθεί. Α, γι' αυτό, εντάξει, γι' αυτό μία. Εντάξει, okay. Απέλησε χτες. Ήρθε και η Αναστασία. Το παιδί της Κούτρας. Αναστασία, σοβαρά. Ας πούμε, πόσες φορές έχεις φάει έξω στη ζωή σου, ρε παιδί. Πες, χι φορές, χι συμψή. Πόσες έχεις πληρώσει. Πόσες έχεις πληρώσει. Δύο. Φοβάμαι ότι βάζεις πολλές. Ναι. Δεν υπάρχει Αναστασία, ίνδαλμα. Πάμε στους χορηγούς. Πρώτη ώρα εδώ στην Τρόικα και σήμερα η μέρα που παίζει Εδεσαϊκός Ηρακλής και ΠΑΟΚ Λούντβισμπουργκ. Το είπες. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λούντβισμπουργκ. Ναι. Έτσι. Θωμάς Ηρακλής λέει, εντάξει δεν σχολιάζω, ο Μπόσνιακ έχει μείνει στην ιστορία για μια χαμένη ευκαιρία στο Αλκαζάρ. Μέγας απατεών ποδοσφαιριστής. Το λες σαν ποδοσφαιριστής απάτη, έτσι. Όχι σαν επαγγελματίας, ναι, άνθρωπος, οτιδήποτε. Όπως το λέει και ο Γεωργίου, το Γεωργίου, Γεωργίου για τον Θόδωρο του Ζαγοράκη. Και δικαιώθηκε όπως. Έτσι, και σαφώς και δικαιώθηκε. Βέβαια. Σαφώς και δικαιώθηκε. Επίσης ο φίλος μας, ο Γιώργος μας ενημερώνει ότι σήμερα παίζει και Αμίντας Ηρακλής στις 5. Τι είναι τώρα αυτό? Αμίντας Ηρακλής, μπάσκετ, μάλλον. Εξαναβολής και Παναχαϊκή Ηρακλής στις 7, εμβόλυμη Α1 βόλη. Είναι η μέρα του Ηρακλή σήμερα. Ωρε φίλε, πολύ Ηρακλή σήμερα. Θα έχει δουλειά ο Γιώργος. Η μέρα του Ηρακλή. Επειδή... Τρεις ποδόσφαιρο, 5 με τον Αμίντα, 7 το βόλη. Φοβερό. Επειδή κάποιοι ρωτάτε για προσκλήσεις για Ρόρι Γκάλαχερ. Ρόρι Γκάλαχερ, Θεός χωρέστον, για την μπάντα που είναι tribute στο Ρόρι Γκάλαχερ. Λογικά θα δώσουμε, έτσι. Λογικά θα δώσουμε. Θα το ξέρουμε σήμερα το. Σήμερα το βράδυ για τη Λαϊβάρα στο 8ball. Έρχονται νομίζω για τρίτη φορά. Τέταρτη, νομίζω τρίτη. Λογικά θα δίνουμε. Εντάξει, θα το ξέρουμε σήμερα το βράδυ. Αυτά. Πάμε σε break. Πάμε σε break γρήγορα. Πηγαίνουμε στο πρώτο break. Εδώ με Σωτήρη Δασκαλάκη και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους. Επιστρέφουμε με τα
εισιτήρια που δίνουμε για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λούντβισμπουργκ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ Μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26-7.30 σήμερα το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με μια πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ θεαματική ομάδα όπως είναι αυτή η γερμανική ΠΟ, η οποία Κορινθίου ρε φίλε. Ναι, ναι, σε χαλάει. Ναι, ναι. Λέγαμε όμως για το ΠΑΟΚ Λούντβισμπουργκ, λέγαμε. Δες μηνυματάκι, Χρήσανθε, του 608, για μένα, γλόμπε. Διάβασε το, διάβασε το, διάβασε το, διάβασε το. Λοιπόν, το γλόμπε, θέμα είναι... Γλόμπε, έχεις γίνει πόλη Τατιάνα. Ξέρω, στον Παντζόγλου έτσι το διάβασε. Μόνο εγώ τον ένιωσα και το διάβασα πόλη Τατιάνα. Όχι ρε εσύ, με την ευφυΐα σου που έχεις, με το IQ που έχεις. Βοήθηκε. Χθες το βράδυ, τρία άτομα, οι δύο Αριανοί, ήμασταν εκεί μαζί. Ναι, περίμενε. Έγκυος η Ιβόνη πριν το διαζύγιο. Οι προσπάθειες να σώσει τον γάμο της. Εσύ από αυτό, τι, πώς. Χρονικά, πώς το δίνεις, με ποια χρονική σειρά. Το δίνω ότι είναι. Μεταφέρω το παιδιά, μεταφέρουμε πρωτοσέλιδο, έτσι δεν είναι δικό μας. Είναι κατάπτυστο. Γιατί λέει την κοπέλα ότι έμεινε έγκυος για να σώσει τον γάμο της. Χοντρό. Χοντρό, ρε φίλε. Η προσπάθεια, λέει έγκυος πριν το διαζύγιο, η προσπάθειά της να σώσει τον γάμο. Και αυτό για μια γυναίκα είναι κατηγορία. Είναι, είσαι σοβαρός. Τι είναι. Τι είναι. Μαρία. Ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Τα προσωπικά δεδομένα και όπου εμπλέκονται παιδιά κτλ. Τι παιδιά εμπλέκεται, ρε, τι κάνει εδώ. Εντάξει. Μαρία, μόλις βγήκε η ανακοίνωση CM. Ναι. Μόλις 8 και 48 βγήκε, αφού ήρθα και στην ΥΠΑ. Τώρα μου την στείλε. Και τι γίνεται. Απλά μέλη έρχεται τέτοια ώρα. Ναι. Αύριο υπάρχει απεργία, Μάρια. Οι εργαζόμενοι, οι άλλοι, όχι εσείς. Η ΑΔΔΗ έχει, Μάρια. Εσείς είστε, ρε παιδιά, εσείς είστε ΣΥΕΜΦ, δεν είστε εσείς. Η ΣΥΕΜΦ έχει ανακοίνωση. Συμμετέχει και η ΣΥΕΜΦ. Ναι. Βεβαίως. Ωραία. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Σωτήρη, αύριο 11 μία μαζί. Πιστεύω, όχι, όχι. Τι. Πιστεύω ότι ούτε εσύ. Τι ούτε εγώ. Άμα θέλει, τι είναι το ζόρι. Τι θα τον ξαναγκάσει να μην κάνει. Τι θέλει να κάνει. Ναι, άμα δεν δουλεύει το ραδιόφωνο, πώς θα κάνει. Μα θέλει μόνο του. Α! Δεν θα έχουμε καθόλου αύριο ραδιόφωνο. Θα δούμε. Ναι, αυτό το θα δούμε μέχρι τώρα. Περίπου. Ο Τουρσουνίδης σε 10 χρόνια από τώρα. Δεξιά. Αλλά σε πιο αδύνατο. Κάτω. Μάρι, πειράζει το δεύτερο συζήτημα. Λοιπόν, στον αέρα, σου έχω βάλει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω το βλέμμα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο εδώ. Είναι και το βλέμμα, φίλε. Είναι εκπληκτική. Δεν είναι. Εκπληκτική. Δημήτρη, εγώ κοιτάω κυρίως πρόσωπο. Η γυναίκα από ο Μάριος ποτέ δεν θα μπορούσε καν να πλησιάσει να τη μιλήσει. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο λιγάκι. Αντί μια που το λέει σήμερα να έρθει από εδώ. Την είδα πεταχτά. Αν πάρει τηλέφωνο, δηλαδή θα να έρθει. Όχι αυτή. Να δούμε, φέρε. Μια κατάκτησή σου να φέρουν, να δούμε. Μία. Οι μόνες που έχουμε δει είναι κάτω το 17. Πεις. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι για 100 μηνύσεις. Εγώ είμαι για μηνύσεις. Και μεγαλώνει και τρία κοριτσάκια. Γεράναν τρία κοριτσάκια. Κυκλοφορούσαμε το κοριτσάκι 16 χρονών, 17 και δεν σε πιάνανε, δεν σε βάζαν μέσα. Για να δεις πόσο αντικειμενικό είμαι. Πότε ρε μεγάλη, ποιο κοριτσάκι 16 ή 17. 20 χρόνια. Τότε που ήσουν και εσύ 18. Δες εδώ την τροπή του ποδοσφαίρου. Περίμενε! Μου το έδειξε η Ελένη Μπούντου. Μου λέει Μπούντου, ασλαμά, έλα τώρα. Τώρα. Λοιπόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βασικό θέμα για σήμερα. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Αυτός εδώ είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας σου. Ο Φιρμίνιο της Λίβερπουλ. Δεν γίνεται. Με ποιον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ παίζει και να είναι συγγενής. Ή αν όχι συγγενής, πολύ πολύ καλοί φίλοι. Με τον Πασχαλάκη. Και να έχουν μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά. Με τον Πασχαλάκη. Μπράβο ρε Μπούντου. Θέλω να το βάλω σαν θέμα εδώ και 20-25 μέρες. Ειλικρινά, στο λόγο μου. Τον Πασχαλάκη εννοείς. Όχι, δεν όχι βέβαια. Τον Μπέλκα. Όχι βέβαια. Όχι, κάτι μου θυμίζει ρε φίλοι και εμένα. Ρε παιδιά, το σκέφτεστε. Άντε, μήνυμα τώρα, άντε, μήνυμα τώρα. Ο πρώτος που θα στείλει ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή πρεσβειοποίηση. Με τι τάνει. Με παίκτη του Πάκου είναι Φιρμίνιο, τώρα, ναι. Φιρμίνιο. Ο Φιρμίνιο της Λίβερπουλ. Ναι. Ο οποίος στα δόντια του. Τον Αθανασιάδη. Όχι. Στα γρήγορα τώρα, πες το. Τι πήγε. Όχι, ρε φίλε. Τον Λεβέκ. Τι είσαι, ο Λεβέκ, ρε φίλε, είναι gentleman. Είναι... Αυτό το Λεβέκ. Τι είσαι, ο Λεβέκ. Όχι, το Λεβέκ. Όχι, το μια χαρά. Εγώ, αν το δω στον δρόμο, δεν το γνωρίζω. Όχι, ρε, ο Λεβέκ είναι. Γιατί εσύ, αν το δείτε στον δρόμο, το γνωρίζετε. Ναι. Ξέρω, ναι. Τον είδα στην πρωτεύουσα. Στα γρήγορα. Εσύ, μη χάσει. Το δίνει πάλι ο Γιώργος Ματζούκης, ο οποίος είναι σε φόρμα. Να το διαβάσω. Ποιο, τον παίκτη. Περιμένω μήνυμα από τον κόσμο πρώτα. Εντάξει, τον Λιμιό. Με το Λιμιό, ρε φίλε. Πρέπει. Δεν είναι, δεν είναι. Νομίζω ο Λιμιός είναι από την Αγία Βαρβάρα, δεν είναι. Πιο... Από το Βόλο είναι και έχει καταγωγή από Βραζιλία. Από το Βόλο είναι. Είναι πιο άγριος ο Λιμιός. Δεν είναι αυτό το... Κάτσε. Βοήθα λίγο ένα. Ποιος, από τη μητέρα του μεριά ή από τον πατέρα. Η μητέρα είναι από τη Βραζιλία. Α, Λεωνάρντο Κούτρης. Άντε ρε. Ναι. Φίλε. Λιμιός.
και Φιρμίνιο πρέπει να κάνουν δεν παρέα είναι, να γυρνά. Δεν είναι έτσι ο Λιμιός. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι ίδιο το πράγμα αυτό. Δεν γίνεται. Ο Φιρμίνιο είναι τραγικός. Ο οποίος έχει... γράψανε. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι η φωτογραφία που δημοσιεύεται θα τη βάλουμε στο Facebook. Ναι. Πρέπει να γράφει και κάτι χοντρό. Ότι είναι ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής ο οποίος κυκλοφορεί σαν. Τι, Άγγλος! Τι! Ο πρώτος ποδοσφαιριστής αγγλικής ομάδας. Αγγλικό συλλόγου, ναι. Που κυκλοφορεί σαν λεσβία. Πες μου ότι γράφτηκε αυτό. Ναι, σχόλιο. Στο θέμα που είναι φωτογραφία, αυτό γράφτηκε. Άλλη μια φορά ο πρώτος. Πάμε. Άλλη μια φορά ο ποδοσφαιριστής αγγλικής ομάδας. Έτσι? Ο οποίος κυκλοφορεί σαν λεσβία. Ρε φίλε, και λέω τι μου θυμίζει εδώ. Ειλικρινά. Ναι. Φίλη μου λεσβία, δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά, από τη Σοφούλη. Γι' αυτό δεν τον έβαλε προχθές. Ακούει τι λέει. Να έρθει λίγο να. Έλα λίγο να μπει στην εκπομπή. Ακούς τι λέει. Μπες λίγο, είσαι ο ιδανικός για τέτοια συζήτηση. Έλα λίγο μέσα. Εσύ που το συμπαθείς, έλα που το συμπαθείς πολύ αυτόν. Έλα λίγο να τα πεις όλα. Για μένα λες. Όχι, ας, ναι. Συνάδελφο. Ναι, ρε φίλε, και λέω τι μου θυμίζει. Και μου θυμίζει και λίγο. Εδώ τον άφησε χτες προχθές έξω. Έχουμε εδώ. Πέμπτο. Γιορτάσαμε χθες γενέθλια, φόρτσα, ένας χρόνος. Ένα χρόνο! Ένα χρόνο! Η τούρτα που είναι? Ασπρόμαυρη τούρτα. Τούρτα. Πού είναι η τούρτα όμως εδώ, φάγαμε εμείς. Γευστικό, ρε. Εμείς γιορτάσαμε. Πού τη φάγατε? Στο Νουβό. Α, στο Νουβό. Α, πήγατε κιόλα. Κούτρα όλα, Κούτρα. Η Πάη Παόκ. Άντε, ας. Άντε, καλό ήταν. Ήταν καλό, ήταν καλό, ήταν καλό. Γιατί είπα ΕΠΑΟΚ, τι σχέση έχει ΕΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Βρεθήκατε όλοι, βρεθήκατε όλοι με τον ΚΚ, πληρωμένα λέει όλα τα πάντα και την άλλη. Έτσι μου είπαν ΠΑΟΚ, δεν σε κάνω πλάκα, σοβαρά. Να σου φέρω. Αλέξη, Διονύση, θαλαμοφύλακα βγείτε. Αλέξη, Διονύση, θαλαμοφύλακα βγείτε τώρα. Και οι τρεις. Και οι τρεις αυτοί. Εσύ μπροστά του είσαι Αριανός. Και οι τρεις. Ναι, 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 καλά. Και οι τρεις. Θέλω για σένα, γι' αυτόν είπα. Εσύ είσαι πιο Άρης, δεν υπάρχει. Άκου. Και οι τρεις αυτοί είμαι βέβαιος για να στηρίξω τους συναδέλφους ότι ήταν με πιατά και περιμένα πάνε κομμάτι την τούρτα. Τα παιδιά αυτά. Αυτοί οι τρεις. Τα παιδιά αυτά αγοράζουν και μία και δύο ο καθένας φόρτσα για να κρατάνε συλλεκτικά φόρτσες. Για να πούνε όλα. Και στον ΠΑΟΚ πληρώνουν αυτοί. Και οι τρεις. Για να πούνε ότι δεν και γράφατε. Ας τα παιδιά αυτά. Πόσα φύλλα είναι ο ένας. Ας τα παιδιά αυτά. Φόρτσα, όχι φόρτσα πλάς. Ναι. Θα σε γελάσω. Δε, το διάβασα πρώτα, αλλά δεν το θυμάμαι. Ένας χρόνος, 43 είναι η Άρης, είσαι το Σάββατο. Είναι παραπάνω. Του τελικού ήταν έξτρα. Περίμενε. Είναι κάπου εκεί. Άκου λίγο. 43 είναι η Άρης, είσαι. Μάλιστα. Που βγήκε Φλεβάρι. Πώς του Φλεβάρι ήταν το κύπελο? Το κύπελο. Το κύπελο. Βγήκε τη μέρα του Άρης Παναθηναϊκός, Πού να θυμάμαι εγώ, ρε. 43 κάπου εκεί είναι. Γύρω στα 52 εβδομάδες είναι ο χρόνος. Είδες, άμα είναι κάτι έξινος, θα χάθηκε, κάτι θα ήταν διπλό. Εκεί είναι, κάπου εκεί είναι, ναι, εντάξει, προφανώς. Σίγουρα. Χρόνια πολλά στη Φόρτσα. Χρόνια πολλά και καλά να τα χιλιάστε. Βεβαίως. Και πάντα να στηρίζετε. Η Φόρτσα απλά σε έχει απήγηση στο κόσμο. Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, μεγάλη. Όταν δεν κερδίζει. Η εφημερίδα είναι η αντίθετη με το ραδιόφωνο. Ο Βασιλόπουλος κάποια στιγμή, ο οποίος είναι πιο έμπειρος, σαφώς. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Μάριος. Το που λέει ο Μάριος έχει δίκιο. Η εφημερίδα είναι το αντίθετο με το ραδιόφωνο στην πόλη της κυκλοφορίας. Στην στιγμή, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, ναι, ότι επηρεάζονται πάρα πολύ οι πωλήσεις της εφημερίδας από τον καιρό. Α, ναι. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Στυλιακάδα, όταν λέει βρέχει, έβρεχε. Ναι. Πότε έβρεχε, μετά την Ξάνθη, μετά το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Έβρεχε την επόμενη μέρα. Κάπου εκεί, τέλος πάντων. Έβρεχε πολύ. Δεν. Ναι, γιατί δεν βγαίνει όλο το πρωί. Μπράβο, αυτό είναι. Ότι βγαίνω να το. Γι' αυτό και οι μεγαλύτερες πωλήσεις των εφημερίδων πλέον είναι το καλοκαίρι. Άλλο την Κυριακή στα beach bar και στα λοιπά. Γιατί πας. Πλέον βέβαια και αυτό έχει μια μετακινητά. Αλλά είναι η στιγμή που ακόμα και αυτός που δεν παίρνει εφημερίδα κάθε μέρα. Βλέπω. Στα beach bar βλέπω το κόσμο. Το Σαββατοκύριακο ή στις διακοπές του. Μπράβο. Ναι. Τις 10 μέρες θα πάει διακοπές. Ναι. Μαζί με όλα τα άλλα θα πάρει και μια εφημερίδα να διαβάσει. Αθλητική. Εσύ είναι εκεί έχει αθλητική. Μεταγραφές, έτσι. Δεν είναι εκεί οι μεταγραφές μόνο. Ο κύριος λόγος των μεταγραφές είναι. Η εφημερίδα είναι συνήθεια. Ήταν συνήθεια. Ναι. Πλέον η συνήθεια έγινε η εφαρμογή στο κινητό, το ίντερνετ και όλα τα υπόλοιπα. Ανάγκη. Πέρα από τους παραδοσιακούς. Ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα. Η εφημερίδα δεν μπορεί να σου προσφέρει μόνο άποψη πλέον. Δεν σου προσφέρει ανάλυση. Το μάτς. Ναι. Σου κάνει μια ανάλυση, όντως. Ναι. Η οποία όμως ανάλυση ήδη κάποιος αναγνώσει, έχει διαβάσει 15
αναλύσεις στο ίντερνετ. Και θέματα, χρειάζεται και θέματα. Έτσι, θέματα. Είναι δύσκολες, θέματα, δύσκολες εποχές. Εγώ σου λέω εντάξει, τώρα μετά. Αλλά στην παραλία, στο, αυτό λέω, στα beach bar, βλέπω άνθρωπο που δεν αγοράζει καθημερινή την Κυριακή στο beach bar. Γραφτό. Τρεις εφημερίδες. Δούλευες στη Sport Day κάποτε. Η Sport Day τις Κυριακές πουλούσε τότε τις καλές εποχές πριν γίνει η έξαρση του ίντερνετ. Το 6, το 7, ναι. 80-85.000 φυλά τη μέρα. Τη μέρα, μπράβο. Ναι. Το Μετροσπορ. Ναι. Τότε που ήμασταν εμείς βέβαια, λόγω εποχής, όχι για κανένα λόγο, πουλούσε Μάριε, είχε 17.000 φύλλα τη μέρα. Ναι. Ξέρεις, είναι 17.000 φύλλα τη μέρα. Και τώρα, άμα είναι κάνουν... 17.000 επί 1.30, τραλό, το θυμάμαι, μείον ναι, τα ποσοστά. Άμα θέμα κάνουν τα νέα, που αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, είναι... Άμα κάνουν 17, θα πανηγυρίζουν. Δεν κάνουν ούτε τα νέα, ούτε η πρώτη πολιτική δεν κάνει. Τα αθλητικά, που η πρώτη νομίζω κάνει 5-5,5. Πανελλαδικά, που είναι νούμερο το οποίο πριν από 10 χρόνια, θα αν το έλεγε, θα έλεγε ο άλλος. Μεγάλη κρίση, μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή με τόσα φύλλα έκλεισε το Sport Time. Εντάξει, είναι διαφορετικά. Προχθές έκλεισε ο Γαύρος. Είναι μια άλλη επιλογή η εφημερίδα όμως. Ο Μάριος το νιώθει περισσότερο από όλους που δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με το ίντερνετ. Το χαρτί έχει μια άλλη. Ειδικά για εμάς, ας πούμε, του χώρου είναι. Ναι. Δηλαδή μου... Εντάξει, και τώρα εντάξει, όταν μιλάμε για τη Φόρτσα ή την Άρισε που είναι εβδομαδιαίο. Η γοητεία της Σίλης. Είναι και ναι, διαφορετική εφημερίδα. Δηλαδή αυτό το θέμα που είδα προχθές που έκανε η Μπούντου τη γυναίκα του. Η σύζυγος. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και ωραία κοπέλα κτλ. Και ωραία προσεγμένα αντιμένη. Είναι θα μπορούσε βέβαια να κάνει καλύτερη συνέντευξη, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Τη συνέντευξη δεν τη διάβασα. Τις φωτογραφίες είδα. Τις φωτογραφίες είδα. Και γενικότερα ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη. Άρα και δεν τη διάβασα, ξαναλέω. Αυτό είναι ακριβώς ότι. Θέλει διαφορετικά θέματα το εβδομαδιαίο, φίλε. Θέλει διαφορετικά θέματα. Φυσικά. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι η Φόρτσα έχει και τα μάτς του Άρη. Η Φόρτσα Plus. Τι είμαστε εσύ. Αυτό σου λέω. Εννοείται. Και μου αρέσει ο τρόπος που τα γράφετε. Το 7 στα 7, το 6 στα 6, το 8 στα 8. Αντικειμενικότητα, κανένα κόμπλεξ. Όχι, και εσάς. Έχει σελίδα. Εμείς δεν έχουμε. ΠΑΟΚ. Που άμα θα χάσει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο το κάνετε έκτακτο. Παράρτημα. Τα παιδιά από την Αφρική και ο Σαρανταλήθιας τέτοια γράφουν. Σταμάτα. Διαβάζω τα πάντα. Σαρανταλήθιας δύσκολο να γράψει για τον Άρη. Έχει γράψει. Ο Σαρανταλήθιας. Τα μπερδεύω με τα παιδιά της Αφρικής. Τα ναι, παιδιά της Αφρικής είναι. Εδώ είμαστε με Τροϊκά. Ο Σαρανταλήθιας αφού βγήκε. Τι σημαίνει. Έχει γράφει μόνο αλήθειες. Το 40 γιατί υπάρχει. Γιατί πάλευε με 40 κύματα. 40 τα χτυπήματα που γράφει. Ξέρω εγώ. Σαρανταλήθιας. Όπως βλέπω στο 10 αυτό, το οποίο δεν είναι καθόλου, δεν είναι καμία σχέση με το Μαρινάκι, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Ναι. Όλοι ανώνυμοι, όλοι με ψευδόνυμα. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, το δεκάρικο αυτά, ο διαγραμμένος, είναι ωραία, αυτά είναι ωραία όμως. Ωραία, ναι. Γράψε, ό,τι θέλεις. Διαγραμμένος. Εντάξει, και το SDN έχει, πώς το λένε το SDN. Έναν έχει πώς που κάνει χιούμορ. Αυλακιώτης. Ο Αυλακιώτης. Καλά, και αυτός ξεφωνίζει αντίστοιχα. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Εμένα μου αρέσει. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Αυτός κάνει χιούμορ. Αυτοί είναι 4-5 που θέλουν να περάσουν πράγματα χωρίς το όνομά τους. Μπορεί να είναι και ένας. Μπορεί να είναι και ένας, σωστά. Εντάξει. Μπορεί να είναι και ένας. Γενικότερα, εμείς είμαστε παιδιά υπέρ των ενυπόγραφων, είτε Αυλακιώτης, είτε Δεκάρικος, είτε Σαρανταλήθιας, είτε οτιδήποτε, είμαστε υπέρ των επώνυμων σχόλιων. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει ένα ψευδόνυμο δεν μπορεί να γράφει και αλήθειες, έτσι. Άλλωστε, πολλές φορές για να γράφεις τις αλήθειες, ίσως πρέπει να κρύβεσαι και πίσω από ένα ψευδόνυμο, για να γίνονται και ανεκτές, να μην έχεις προβλήματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Κορυφαία άρθρα του Λεάνη τότε, Sport Day, τελευταία σελίδα. Δεν υπάρχει. Που είχε κάνει και τρεις αναφορές, τέσσερις σε μένα. Με είχε ξεφτυλίσει. Ο Λεάνης γράφει στην Άρση. Ο Μιχάλης, ναι. Τότε στη Sport Day πίσω με το Παρατσούκλι, πες το πώς ήταν εσύ. Ο Χάρης με τη φάτσα. Απίστευτα. Η φάτσα είναι η εξέλιξη του. Όχι, ήταν ο πρόγονος του Αυλακιώτη. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Ο 503 λέει, δηλαδή Μάριε, θέλεις να μας πεις ότι πηγαίνεις σε beach bar. Καλημέρα, Μάριε, καλημέρα σε όλους. Άντε, Αριανάρα. Όχι, σε beach bar έτσι δεν πάω, αλλά στην παραλία κόβω τον κόσμο, ρε παιδί μου. Εγώ αράζω μπροστά στην παραλία. Ξαπλώστρα κάπου, δεν πάω στο μπαρ πάνω και τέτοια. Και κόβω, βλέπω Κυριακές, ειδικά Κυριακές, άτομα που δεν τα βλέπω καθημερινή με εφημερίδα, την Κυριακή να έχουν δύο πολιτικές και μία αθλητική. Δύο αθλητικές, μία αθηναϊκή και μία θεσσαλονικιώτικη. Έχω δει και φέτος τώρα άτομα με μέτρο και Sport Time, ας πούμε. Τα λέμε τα ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ που δεν παίρνω εφημερίδα πλέον στην καθημερινότητά μου. Εντάξει, και λόγω.
λόγω δουλειάς τις βλέπω και είναι την Κυριακή, αράζεις, χαζεύεις. Είναι... Το Σαββατοκύριακο, ναι. Ειδικά στις διακοπές. Ναι, ναι. Τώρα, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο, εντάξει, πέρα από την αίσθηση κτλ. Μπορεί να πάρω μία από τις πολιτικές, παιδί μου. Έτσι. Αλλά ναι. Το Σαββατοκύριακο στη θάλασσα, ναι. Πάντα θα πάρω 2-3. Μπράβο. Ναι. Ναι. Βγάζεσαι, μόλι δουλειά έχει. Θα βγω έξω. Άμα βγω έξω, ξέρεις θα γίνει. Ξαναμπεί μέσα. Άμα βγω έξω, ξέρεις θα γίνει. Συνήθως έτσι δεν γίνεται. Πώς είναι στα αγγλικά. Πώς είναι στα αγγλικά, χαίστηκε η φοράδα στο Γιάννη Τζαμί. Έτσι, αυτό, έτσι. Χαίστηκε τη φοράδα στο Γιάννη Τζαμί. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ. Ναι, δεν βλέπω κίνηση, δεν βλέπω ενδιαφέρον. Με τη Λούτβισμπουργκ. Γιατί είμαι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Φοβούνται γιατί είναι φοράει κίτρινα η Λούτβισμπουργκ και σου ρίξε 32 στο. Φτιάξει. Είπε τίποτα για το μεγάλο Άρη που κέρδισε χθε. Το ναι, το άφησε για σένα. Τα άφησε για σένα. Μποχωρίδη, είδε, παιχτάρα. Καλώ παιχνίδι. Ένα μάτσε, φίλε, θα δούμε. Θα δούμε. Στη συνέχεια, στην πορεία. Άμα έχει διάρκεια. Δεν καλώ παίξει ο Μποχωρίδη. Πού τον έχω να το δω, χρόνια έχω να το δω. Εντάξει. Χρόνια έχω να το δω. Έβλεπες τον Τζόχλα τόσα χρόνια και χαλάρωσες. Θεός. Break. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Πάω Λούτβισμπουργκ σήμερα, 7.30. Δίνουμε 3 εισιτήρια. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Έλα, δώσε μαζί για τους νικητές αναψυκτικό και hot dog. Δεν βλέπω κίνηση. Και αναψυκτικό και hot dog από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κανονικά. Κακός, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ωραία. Πολύ σημαντικό. Έλα, φτιάξ τους. Και θα έρθουνε, αναμένονται περίπου 120 Γερμανοί. Που είναι χουλιγκάνοι και τέτοια. Άντε. Ο ΠΑΟΚ πάει καλά, έχει σερί, αλλά πρέπει να πάρει αυτό το μάτς για να έχει ελπίδες στην Ευρώπη. Να προλάβει να κάνει 7 νίκες. Έχει 2 μέχρι τώρα. Και αυτή είναι ομαδάρα. Μόνο η Μπάγκερ του κερδίζει. Τεράστιο μήνυμα του λατρεμένου 107 για που προφανώς κάποιο άσχημο παιχνίδι του έπαιξε η μοίρα και δεν ήρθε στην εσεμιέρα μας η μόνιμη εποδός του. Πώς κλείνουν τα μηνύματα του όλα του 107. Όλα τα μηνύματα. Ό,τι και να στείλει. Δεν θυμάμαι. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Α. Κάτσε, εσύ δεν είσαι, ή ο 007 εκείνος. Όχι, 107 νομίζω είναι. Τέλος πάντων, λέει ο 107. Ο Σαρανταλήθιας είναι προς τιμήν του μεγάλου Σαράντι Πανταζή, της κορυφαίας αθλητικής εφημερίδας, της κορυφαίας εφημερίδας που βγήκε ποτέ στην Θεσσαλονίκη. Όλοι μαζί. Και ο επιβραβεύω. Από εκεί αναδεικτήκαμε και εγώ και ο Χρήσαδος. Τον γνώρισα 17 ετών. Ξενύχτια στις διορθώσεις στα σπορ του Βορρά απέναντι από τα γραφεία. Πίσω κάτω αριστερά στην Αιγαίου, μέσα στο. Με Στέλιο Δελιγιάννη. Στέλιο, καλημέρα. Στέλιος, μεγάλη συγκίνηση. Τον είδα πριν κάνα εξάμηνο. Άλλο συγκίνηση. Ναι, ναι. Πολύ καλό παλικάρι. Στέλιο, δύναμη, κουράγιο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα, Στέλιο Δελιγιάννη. Καλημέρα, Σαράντι Πανταζή. Γιατί? Κάτι συμβουλές που μου έδινε, κάτι διάφορο Πανταζή. Χιούμορα τελείωτο. Τι λέει ο 887. Ναι, συγγνώμη. Μάλιστα. 887. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Βάζεις 2 γκολ σε Παναθηναϊκό. Γίνεσαι θεός. Λαϊκίζεις στην πρώτη συνέντευξη μετά και τυχαία αναφέρεις και τον Άρη. Μα τι σχολή έχεις αφήσει πίσω σου, ρε Κλάους. Ο 887, ο παδός του Άρεος, προφανώς αναφέρεται στον Γιαννιτσιώτη Άσο, Δημήτρη Πέλκα, έτσι. Δεν είπε κάτι όμως για τον Άρη χοντρό. Είπε την ιστορία του. Και ότι κάποια στιγμή τον ήθελε ο Άρης, τον ζήτησε, εκείνος δεν ήθελε να πάει και εντάξει, τι είναι κάτι φοβερό. Στα πολύ μικρά του. Ναι. Αυτός κάνει και ο Κυριάκος ο Παδόπουλος, παιδιά. Ο Κυριάκος το έχει πει. Και ο Σταχυλίδης το έχει κάνει. Που είχε πει στον μπαμπά του, έλα να με πάρεις, δεν αντέχω το πράσινο. Και τον πήγε στον Ολυμπιακό. Ήταν στο Παναθηναϊκό, στην Παιανή, στις Ακαδημίες. Και ήταν στο δωμάτιο. Στους Βορών ήταν. Και τρελάθηκε. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, ναι. Που παίζει τώρα στη Γερμανία. Πήγε και Παναθηναϊκό. Στους μικρούς. Για κάτι μέρες. Και πήρε τηλέφωνο στον μπαμπά του, του λέει: έλα, δεν αντέχω εγώ το ξέρω πράσινο. Τον πήρε απευθείας από τους Βορώνο. Έκανε για πολύ λίγες μέρες Παναθηναϊκό. Μερούλες, 2-3 μέρες, 4. Και πήγε Ολυμπιακό μετά. Ανοίγουμε γραμμές. 23-10-287-888. Το είπε ο Πέλκας ότι πότε τον ζήτησε ο Άρης. Στα 14 του ξέρω, κάπου εκεί. Και καλά τώρα αυτό σιγά. Τώρα είναι λίγο. Okay, εντάξει, είναι λίγο λαϊκισμός. Ίσως η πιο δυσανάλογη φαλακρίτσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο του Πέλκα.
σε σχέση με την ηλικία του. Απίστευτο. Είχε πολύ έντονη φαλακρίτσα, μικρή αλλά πολύ έντονη, ακόμη και πριν 2 χρόνια. Είχα τρομάξει, το είχα βάλει θέμα εδώ πέρα. Πριν 2-2,5 χρόνια. Απίστευτο. Είχα πάθει σοκ. Δηλαδή με το ζόρι να του βγάλει κάτι, να του βγάλει κάτι, να του τα αφήσει. Όχι, κάνει ρε, μαγικά, είναι στα καλύτερά του, είναι να το πει κάτι είπα, αρνητικό. Το παιδί, μαγι... Τι είναι αρνητικό. Κάτσε, ρε φίλε, εγώ επειδή έχω μια διακριτική φαλάκρα, είναι αρνητικό. Είσαι χάλια, δεν είσαι. Ναι, αν το πει, είναι αρνητικό αυτό. Θα σου πω ότι με προσβάλλει σαν ραδιοφωνικό παραγωγό ή σαν άνθρωπο. Ορίστε. Μη χειρότερα. Όχι. Να μπορείς να τη σηκώσεις. Δεν πάρεις, αφού κάθεται ο άνθρωπος. Όχι, ο άνθρωπος Τσαλτίδης. Ναι. Ναι. Ο άνθρωπος, ναι, sorry. Ο Τσαλτίδης, εντάξει. Το αποσύρω. Φίλε Γιώργο, ok, μπαίνεις στην κλήρωση για και, τα εισιτήρια. Ναι, και μια επιθυμία μπορεί να πραγματοποιηθεί, αγαπητέ Γιώργο, τι η επιθυμία γίνεται, σου. Ρε, τι πάρτι είναι αυτό εδώ πέρα, τι πράγμα είναι. Εδώ αγκαλιάζονται, άλλοι φιλιούνται. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσετε όσοι έχετε δει, το ανέβασε και ο Στροπατζόγλου και η Ελένη Μπούντου, το κούρεμα, το νέο look του Φιρμίνιο. Του επιθετικού σήμερα της Λίβερπουλ. Σήμερα παίζουμε με τη West Brom. Θα εμφανιστεί αυτός έτσι στο γήπεδο. Ο οποίος ας βάψει και τα χίλια του να παίξει. Ναι, πιστεύω ότι τα δόντια του τα βάφει με διορθωτικό. Με το πιναλάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα έχεις τα δόντια του. Πες μου αν έχεις δει. Άσπρα. Πες μου, βάλτε τώρα. Φωτογραφικά φωτογραφίες έχει. Αν έχεις δει. Αν έχεις δει σε στάρ του Hollywood πιο άσπρα δόντια. Ντρέπομαι για λογαριασμό του. Τραγικός. Είναι από την Αγία Βαρβάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι από την Αγία Βαρβάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Κανονικά. Γραμμές ανοιχτές. Δώσε ρε Δημήτρη, δώσε λίγο βαλκάρι. 23-10-287-888. Για τα δικά σας σχόλια για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Θα μας πει λίγο Χρήστος πώς κέρδισε ο Άρης χθες στην Πολωνία με τον Μποχορίδη, ο οποίος έκανε παπάδες. Παρακαλώ πολύ, τώρα μην πάμε. Ακροματικότητα σε 0,3%. Κύριε φίλε, γιατί μπάσκετ άρι. Ο Άρης είναι ναι. Τραγικό. Πάμε στους πρώτους φίλους. Καλημέρα σας. Καλημέρα, να λέτε όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, κύριος Κώστας, ο παδός της ΑΕΚ από την εξωτική. Είπα, δεν είμαι ο παδός, είμαι υποστηρικτής. Ο παδός μόνο του Πιερικού. Ο παδός του Πιερικού, υποστηρικτής της ΑΕΚ λοιπόν. Άντε, μπράβο. Ωραία. Όπως και εγώ είμαι δηλαδή, ο παδός του Ηρακλή. Στα Πιερικό ΑΕΚ δεν είχες καν αμφιβολία μέσα σου, έτσι. Πιερικό ΑΕΚ ήμουνα στα μπούνια, μέχρι στα μπούνια με τον Πιερικό. Και εγώ στα ΒΑΟ πάω και μόνο το ΒΑΟ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, Μάρη, ότι παίρνω κάθε εβδομάδα την εφημερίδα Εστία, η οποία εκδίδεται από το 1876. Ναι, ναι. Και έχει, ωραία, το έχει, ποιο έχει, το, η ζωή του παιδιού, ποιο έχει το... Έχει χορηγό την Αλφα Μπανκ, ναι, και προς... Και μ' αρέσει που χρησιμοποιεί το πολιτονικό και την απλή καθαρέβουσα. Να μην ξεχάσω τη γλώσσα που έμαθα στα γυμνασιακά μου χρόνια. Έτσι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, μαζί σου, μαζί σου. Τότε, κύριε Κώστα, τρώγατε και ξύλο στο σχολείο. Ξύλο αλίπητο. Και όταν γυρίζαμε στο σπίτι να πω στη μάνα μου ότι με έδειρε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, άρα κάτι έκανες. Ναι. Και από εκεί ξύλο. Σωστό. Οι αριστερόχειρες όταν τρώγαν ξύλο. Δεν υπήρχε διαχωρισμός. Ναι, σε κάποια... Όχι, το έχω ακούσει αυτό. Σε κάποια σχολεία και τέτοια τρώγανε. Μα εγώ που, εγώ δηλαδή που ήμουν ας πούμε από τη μεριά των κυβερνώντων έφαγα το πιο πολύ ξύλο. Όχι ρε παιδί μου, λέω, οι αριστερόχειρες, αυτοί που γράφαν με το αριστερό, για να μάθουν να γράφουν με το δεξί, έτρωγαν ξύλο. Στο σπίτι το τρώγαν το ξύλο. Στο σπίτι το για να μάθουν να γράφουν με το δεξί. Όχι με το ζερβό, με το δεξί βέβαια. Ναι. Είχαμε, φαντάζομαι και εσύ θα έχεις κύριε Κώστα, κυρίως κορίτσια τα οποία φέρνανε καλές βέργες για τη δασκάλα να μας δέρνει. Ουρουφιάνη. Έχω μία. Δεν θέλω να πω τώρα ούτε όνομα ούτε επίθετο. Ούτε όνομα ούτε επίθετο. Κόρη αξιωματικού του ελληνικού στρατού που επί χούντας έφερνε στη δασκάλα βέργες για να μας δέρνουνε. Και την επιβράβευε η δασκάλα. Το λέω και ανατριχιάζω στο λόγο μου. Σχολείο, επί χούντας, ρε, εγώ το πιο πολύ το ξύλο το έφαγα. Όταν το γράμμα όμικρον το έκανα από δεξιά προς τα αριστερά. Περιμένε, μέχρι να μάθω να το κάνω από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και πού ξέρανε πώς το έκανες το γράμμα όμικρον. Σε παρακολουθούσαν πώς το γράφες. Η μητέρα μου. Ναι, είναι, ναι, το κάνεις ανάποδα όντως.
Το κανονικά το όμικρον είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Από τα δεξιά προς τα αριστερά. Να το, έφαγα πολύ ξύλο μέχρι να συνηθίσω να το κάνω από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ο Τσορμπατζόγλου το κάνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι το κάνεις. Ναι. Όχι ρε φίλε, να το. Το όμικρον, να το, ορίστε. Περίμενε λίγο να βάλω, να πατήσουμε τον μπλε. Εδώ είμαστε. Ορίστε. Λοιπόν. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, δεν μας μείναν τραύματα. Ναι. Ούτε και αυτό το bullying που λένε τώρα το bullying. Εμείς είχαμε διαρκές bullying. Λάθος κάνεις ότι δεν σου μείναν τραύματα. Όπα, καθόλου. Λάθος κάνεις. Σου μείναν τραύματα. Τώρα, ξέρεις, τον φοιτητή που του έβαλε στο κεφάλι μέσα στη σούπα. Αυτά είναι κατάλοιπα από τον παιδικό, από τον παιδικό σου ψυχισμό. Είναι γιατί... Σου ασκήθηκε βία. Και εσύ έβαλες το κεφάλι του φοιτητή επειδή κοίταξε την κόμενά σου. Όχι επειδή κοίταξε, τις έκανε νοήματα. Τις έκανε νοήματα. Τότε σε δικές μου σχέσεις έπρεπε να βάζω φοιτητές μέρα παραμέρα μέσα στις σούπες. Κοίταξε, δεν έχεις δυνατότητες τέτοιες. Εγώ δεν έχω δυνατότητες γιατί τι είμαι, φλώρος είμαι, τι είμαι, δεν κατάλαβα. Δεν είχες δεν σε έπαιρνε. Γιατί δεν με έπαιρνε εμένα. Κατάλαβες, γιατί εγώ... Εσύ τι είσαι τραμπούκος, τι, γιατί εσένα σε παίρνει και εμένα. Δεν είμαι τραμπούκος, είχα άγνοια κινδύνου, να το ξέρεις. Α, είχες άγνοια κινδύνου. Ναι, είχα αυτό σε κάνει παλικάρι. Ναι, αυτό σε κάνει παλικάρι και ήρωα, ας πούμε. Είχα άγνοια κινδύνου, δεν σου λέω παλικάρι και τίποτα. Ναι, αλλά δεν προκαλούσα. Αλλά όταν δεχόμουν πρόκληση απαντούσα και σε έχω πει ο ακροατής που σε προσβάλλει να απαντάς. Εσύ δεν απαντάς. Σωστό, σωστό σε παραδέχομαι. Να σε καλά κύριε Κώστα, να σε καλά καλημέρα. Καμιά φορά είναι τραύματα αυτά. Αυτή η εξωτερήκευση, η επιθετικότητα είναι τραύματα από την παιδική ηλικία. Έτσι, πάμε. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς. Ναι, ωραία, ωραία. Καλά, όνομα και ομάδα, αν θες να πεις. Αντώνης Ταξί. Αντώνης Ταξί, άρα πατός του Άρη. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Αντώνη Παλικάρη μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά. Πάμε. Να δώσω τα συγχαρητήρια για τη φθηνή νίκη του Άρη. Μπράβο στον Άρη. Ναι. Το είδες το παιχνίδι. Όχι. Δεν ήξερα καν τι παίζουμε, για να καταλάβεις. Ωραία. Τι να δεις, αυτό είναι πρόβλημα. Μπάσκετ Ευρώπη, Champions League, ρεσί, Αντώνη, συγγνώμη, δηλαδή πραγματικά. Απογοητευμένος. Να, ακριβώς, ακριβώς. Εχθές είχατε μία ερωτησούλα, κύριε Ασλαμή. Ναι. Για αυτός ο Κέιν το είχε πει. Ο Πολ Σκόλς. Ο Πολ Σκόλς είπε ότι η City δεν είναι καν το δεύτερο μεγαλύτερο κλαμπ στο Μάντσεστερ. Ήταν το κλαμπ Χασιέντα που έκλεισε. Θυμάστε τι είπε ο αναμορφωτής του αγγλικού ποδοσφαίρου, σαν προπονητικά έτσι, ο τεράστιος Μπομπ Πέισλι, τι έχει πει για ποια είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Αγγλία την εποχή του που μεσορανούσε η Λίβερπουλ. Δηλαδή ο Μπομπ Πέισλι, θεός χωρέστον, το είπε αυτό δεκαετία του 80. Ναι, κάπου εκεί. Εκεί ότι ποια είναι την περίοδο εκείνη, ας πούμε, αγωνιστικά, ναι, ναι, η καλύτερη. Ναι, ναι, αγωνιστικά είναι. Ποια ήταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Για μένα προσωπικά ήταν 4-5 που δεν είναι United πάνω από τη Λίβερπουλ. Νότιγχαμ, Ipswich, Aston Villa, Τότεναμ. Με τους Αργεντίνους και τον Γκλεν Χόντλ. Τι ήπιες πάλι πρωί-πρωί, ρε. Εγώ τι ήπια. Τρία Champions League πήρε εκείνη την εποχή. Λίβερπουλ και ένα κύπελλο UEFA, πλάκα μας κάνεις. Καλά. Πήρε για το Βίλα και η Νότια. Για το τι μπάλα παίζανε. Για το τι μπάλα παίζανε. Η Ipswich Town που θα την απέκλειε παρολίγο Άρη είχε πολύ καλύτερη ομάδα. Αυτό που είπε ο αναμορφωτής του αγγλικού ποδοσφαίρου Μπομπ Πέισλι. Καλά, αυτό το λες εσύ τώρα. Ποιο αναμορφωτή ο Μπομπ Πέισλι. Χάρη σε αυτόν η Βρετανία απεκτήσανε ισχύ στην Ευρώπη. Ωραία, τι είπε λοιπόν τότε, Αντώνη μου. Είπε ότι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Αγγλία είναι ο χειρότερος εαυτός μας. Α, το θυμάμαι, ναι, μπράβο, ωραίο, ωραίο. Μεγάλος Μπομπ Πέισλι. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? Ναι. 46. Α, είσαι 46. Το ακούγεται για 27. Γι' αυτό θυμάσαι. Για 27 ακούγεται αυτός, ρε. Να σε καλά. Αντώνη, να σε καλά, παλικάρι μου, έτσι. Μα αυτά να ζεις. Μα αυτά να ζεις. Ευχαριστώ δημόσια τον φίλο τον Λάζαρο, ο οποίος μου έστειλε μια μέρα μήνυμα. Πάω στο Λίβερπουλ, τι θες να σου φέρω. Λέω, τι θες, ρε φίλε. Και χθες μου έφερε, φίλε, ένα κουτί με συλλεκτικές καρφίτσες της Λίβερπουλ. Πήγε προχθές στο Λίβερπουλ Everton. Μπράβο, καλή μαγκιά. Πίνς. Πόσα έχει. Ναι, πόσα έχει. Καμιά καρδιά. 8-9. Μπράβο. Δεν έβλεπα φωτογραφία. Ευχαριστώ το φίλο τον Λάζαρο. Ευχαριστώ. Ωραία κίνηση κανένα. Λάζαρο, και από μένα ένα μπράβο για την κίνηση που έκανες. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Εγώ. Ναι, εσύ είσαι, φίλε, ναι. Εγώ, ναι, θα πω λίγο δύο πράγματα πότε για πριν. Νίκος λέγομαι, πάω ψήσει. Νίκος, ο παθός του ΠΑΟΚ. Πάμε, ρε Νίκο. Για το προηγούμενο τηλεφόρημα, γιατί ήμουνα και εγώ αριστερός.
Αριστερόχειρας. Αριστερόχειρας ή αριστερός, μην τα μπερδεύετε παιδιά. Αριστερόχειρας. Πόσο χρόνο είσαι? 34. Εντάξει, τι πρέπει να έχει φάει πολύ ξύλο ο Νίκος. Πρέπει να έχει φάει πολύ ξύλο. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Συγγνώμη. Έπαιζα μπάσκετ, ήμουν πολύ καλό στο μπάσκετ. Δεν μπορούσα να μάθω. Φίλε, αριστερόχειρε στο μπάσκετ πρέπει να διώκονται. Είχε πλεονέκτημα, το ένιωθε? Ένιωθα ότι του χορόδου του πήγαινα και από δεξιά, αλλά πάντα έκανα τα πρωτή reverse, γυρνούσα από αριστερά και δεν μπορούσα να με πιάσει. Αλλά έκανα κακό όταν έγραφα, ρε παιδιά. Όταν έγραφα και ήταν μαρκαδωράκι, μου τζουρωνόταν το τετράδι. Δηλαδή, ό,τι έγραφα, επειδή από αριστερά προ δεξιά. Ήσουν λίγο τσαπατσούλη, δεν έφυγε το χέρι. Όταν, ναι, και τσαπατσούλης είμαι, αλλά όταν είναι μαρκαδωράκι, δεν σημαίνει κατευθείαν. Καταλαβαίνεις. Οπότε όταν γράφεις και είναι μαρκαδωράκι, δεν είναι. Το χέρι τι σχέση έχει με αυτό? Τι σχέση είχε με αυτό? Ακουμπάει. Ακουμπάει. Όταν γράφεις από αριστερά προς δεξιά, όταν είναι δεξιά. Α, ναι. Όταν γράφεις από αριστερά προς τα δεξιά, ναι. Ναι. Σώπαρε, φίλε. Ναι. Κοίτα να δεις πρόβλημα. Και στο μπάσκετ, φίλε, πρέπει να είσαι σπαστικός. Αριστερόχειρα στο μπάσκετ είναι, πρέπει να απαγορεύονται. Καλά λέει ο Ζαγόρα. Καλά λέει ο Ζαγόρα. Να απαγορευτούν. Και έχουν όλοι λίγο πολύ οι αριστερόχειρε το ίδιο στυλ. Όλοι. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ οι δεξιόχειρε έχουν διάφορα στυλ. Οι αριστερόχειρε είναι όλοι ένα στυλ. Σωστό αυτό. Όλοι ένα στυλ. Πε. Με εξαίρεση υποκλεισμένα. Μόνο αυτό, Αντώνη. Μόνο έναν αριστερόχειρα προσκυνώ. Μόνο έναν. Ναι. Δαβίδ Νέλσον Σταργάκο. Πάμε, σε ακούω, Αντώνη. Νίκο, με λένε. Νίκο, συγγνώμη. Δημήτρη, θέλω να σου πω κάτι, γιατί έχω δει όλα τα μάτια του ΠΑΟΚ και έχω εντοπίσει 2-3 προβλήματα. Στο ποδόσφαιρο. Τα οποία. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Ναι. Στο ποδόσφαιρο. Πρώτον, δεν ξέρω στην συνέντευξη τύπου αν υπήρξε διθυραμβικός προχθές τόνος ή και να δούμε τι κάνουμε, γιατί δεν ήταν τόσο καλή εμφάνιση. Οι ερωτήσεις ήταν όλες επικριτικές και χωρίς να του δίνουν δικαίωμα να αποθεώνει. Όλες ήταν για κάποια προβλήματα. Και δεύτερον, αυτό που έχω παρατηρήσει στην, στη μεταφορά της μπάλας που έχουμε, έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, αυτό που βλέπω, είναι ότι εν κοινής οι παίχτες έχουν πολύ κακή πάσα. Πρώτον, ναι. Και αυτό δεν ξέρω αν διορθώνεται. Και δεύτερον, ξέρεις τι έχω δει, ρε Δημήτρη, ότι βλέπω παίχτη από δεξιά που είναι ελεύθερος, παίχτης όταν είναι από αριστερά, είναι στο κέντρο και είναι από δεξιά του ένας παίκτης. Δεν έχεις μεγάλη διαγώνια. Δεν έχεις. Ούτε ο Τσίμηρο, ούτε. Από τη μέρα που έφυγε ο Τζιόλης δεν έχεις διαγώνια. Αλήθεια είναι αυτό που λέω σε εμάς. Κάνουν ολόκληρη ρηπέ. Αυτό το είχε ο Δενστρίβο. Ο κατάπια σπαθί. Δεν έχουμε γρήγορη. Ναι, δεν έχεις. Δεν ξέρω αυτό πώς διορθώνεται. Άμα δεν το έχει ο άλλος, πώς να το. Δίνεις λεφτά. Δίνεις το Γενάρη λεφτά, δίνεις ένα εκατομμύριο. Συνέχεια γίνεται αυτό. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να το κάνει ο Λεβαδιακός και οι παίχτες του ξεροβοντέλη και να βγαίνουν κατευθείαν στην αντεπίδεση. Και εμείς να κάνουμε, να γυρίσουμε, ο άλλος να γυρίζει 180 μοίρες από το κορμί. Δηλαδή νομίζω ότι είναι απλό αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό θα δύσκολο. Είναι μερικές φορές αυτό που λέει ο Λουτσέσκου. Ότι κάποια χαρακτηριστικά μας δεν μας αφήνουν να παίξουμε όπως λέτε εσείς πιο γρήγορα κτλ. Είναι ένα παράδειγμα. Μάλλον και αυτό εννοεί. Μάλλον και αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Σαν να σου λέει, θέλω παίκτες. Ο αριστερόχειρας, πολύ καλός. Δεν μας είπε σε ποια ομάδα έπαιξε. Μάριε, τι λες ρε εσύ, Ίγκραμ, Μπέρι, Πάσπαλι. Λοιπόν. Ο Πάσπαλι είχε ξεχωριστό στυλ. Πάσπαλι και Μπέρι, ποτέ στην καρδιά μου. Ποτέ, δηλαδή Αμερικανού ή τόσο άλλο. Ingram respect. Ανέβασε τρίτο έβγαλο Μπέρι. Και δεν το πάω συλλογικά. Βρε respect στον άνθρωπο. Πεκτούρα. Μα αυτό το στυλ με τα αριστερά δεν ξέρω. Μα δεν μπορούσε να τον πιάσει κανείς, ρε. Και ειδικά για μπάσκετ δεν μιλάω συλλογικά. Μην γίνει παρεξήγηση, έτσι. Δεν μιλάω συλλογικά. Δηλαδή το που λέει η καψούρα μου είναι χάρη Παπαγεωργίου, έτσι. Υπήρχε πιο πιο επιτυχημένο Αμερικανό ξένο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ υπήρχε. Δεν υπήρχε. Από τον Μπέρι, έτσι. Στο Σωτήρι. Ναι, εντάξει. Κάτσε. Μπράβο. Όχι, δεν υπήρχε. Ο Μποντιρόγκα ήταν πιο επιτυχημένος. Σε μια ομάδα. Ναι. Εντάξει, όμως πήρε πολύ πράγμα. Ο Πάσπαλι δεν ήταν πιο επιτυχημένος. Από τον Μπέρι. Όχι. Ο Ράτζα. Ο Ράτζα έπαιξε λίγο. Ναι. Ναι, Ράτζα τώρα πώς σου ήρθε σε αυτό το τομέα, σε αυτό που συζητάς. Ναι, Ράτζα. Εντάξει. Ο Μποντιρόγκα άλλος. Ναι. Ο Ίγκραμ, ναι, απλά δεν πήρε πράγματα. Ναι. Ο Ντέιβιτ, ο Ίγκραμ, τον οποίο τον έβγαλε ο Ματζιούκης, έτσι. Θεός. Κομπάρα, δηλαδή τρελή. Ναι. Πρέπει να έρθει ο Ίγκραμ με. Ο Walter Berry, φίλε, απλά τον έβλεπα μετά τους αγώνες έξω. Με το τσαντάκι στη μασχάλη, σαν μαύρος συνδικαλιστής του Πασόκ. Τρελό. Ήταν λίγο σφιχτός να κάνω. Ναι.
Ναι. Ο Χαΐτογλου έδινε μέρα το μάτς. Βέβαια, ναι. Δεν ναι. ήταν. Ο πρόεδρος. Τι ωραία. Μπαίνω να πανηγυρίσω τη μεγάλη πρόκριση το είχε, που είχαμε με Στίβια Τζόγλου, προπονητή. Με την τα Ουγγρές. Ναι, και πάω να τρέξω Νέλη. Πάνω στο Στίβ. Και συγκρούστηκα με την κόρη του Προέδρου. Τάρπλη, λέει ο άλλος. Δεν είχε ρε φίλο Τάρπλη διάρκεια. Δεν είχε διάρκεια, ρε, ναι. Δεν είχε διάρκεια. Οκ. Okay. Αλλά αριστερόχειρα, εντάξει, οκ. Okay. Δαβίν, Δέλσο Σταργάκο. Και είχε ο Παναθηναϊκός εκείνος και Τόμ Κάπος. Επίσης αριστερόχειρα. Και Βίδας. Κυριάκος Βίδας, εννοείται δεξιόχειρας. Ο πιο θεαματικός κοντός στο ελληνικό μπάσκετ. Ο πιο πεκτούρα Κυριάκος Βίδας. Άλλοι αριστερόχειρες. Τώρα. Ελ Χάρισον. Αριστερόχειρας. Ναι. Στον Παγκράτη που ήρθε στον Πάοχ και χτύπησε. Ο Πεδουλάκης, ρε φίλε, που άλλαξε χέρι. Ό,τι είναι ανεβολές. Ναι. Και άλλαξε με το πόδι. Χέρι, άλλαξε χέρι. Ναι. Μία φορά και με το πόδι τον έχω την εκτελεί. Μάλιστα. Σε ένα φιλικό στο Βόλο με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ήμουν κάτω. Άλλοι αριστερόχειρες. Μεγάλη τη εποχή. Ήμουν οροπορία τότε. Είπαμε Μπέρι, Ίγκραμ, Στεργάκος, Πάσπαλη. Πάσπαγε, Πάσπαλη μα το είπε με κάποια στιγμή ο Σκουντής και έμεινε Πάσπαλη. Άλλο αριστερόχειρα. Θαλαμοφύλακα. Αριστερόχειρα. Καλά. Ανανιάδη. Στον Χάνθ και Άρη. Ο Φαλακρός. Ήταν αριστεροχειρά. Ίσως ο πιο μεγάλος κλέφτης playmaker στο ελληνικό μπάσκετ δεκαετία του 80. Δεκαετία 70-80. Ο Άρης δεν είχε αριστεροχειρά τότε στην ομάδα. Πεκτούρα Γιάννης Τσουμής, Ηρακλή, ο δικηγόρος. Καλημέρα Γιάννη. Πεκτούρα. Ναι, ναι, ναι. Βασίλης Μάντης μαζί του στον Ηρακλή. Αριστερόχειρα. Εντάξει, απέκτης καλός. Εντάξει, και ο Τσουμής πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάω καλά αριστερόχειρα. Ψηλός, κοντός, κατσούλιδες, όχι, τίποτα. Sorry, θαλαμοφύλακα, το μήνυμά σου ρε, εσύ δεν διαβάζεται για τον κύριο Κώστα και το τραύμα που άφησε κάποιον άλλον. Sorry, το διαβάζω. Ο 228 λέει: ο κύριο Κώστας εννοούσε ότι δεν θα υπερασπιζώσουν το κορίτσι σου, όχι τόσο γιατί είσαι φλόρος, αλλά μανιουνάκι. Χα, 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 χα. Που είναι... Το τράβα για τον άλλον, πες τάχει και θα τα τραβήξει. Ναι. Που είναι ακόμη φλωρότερο. Χα, χα, χα. 228, σε λατρεύω, να είσαι καλά. Χρήσατε, τι είπες, γιατί είσαι, το τράβα που είναι. Α, για τον κύριο Κώστα νόμιζα, συγγνώμη. Γιατί... Τον θαλαμοφύλακα το έλεγα εγώ. Α, τον θαλαμοφύλακα. Αυτόν τον κούτρα. Ο θαλαμοφύλακας. Δεν είπε τράβα το παιδί. Κούτρα. Τράβα τον άλλον, δεν είπες. Τραύμα. Α, καλημέρα, τραύμα. Ανερό το κούτρα. Ο Νίκ Κατσίκης. Το αριστερόχειρο το ξεκίνησε λόγω Μποχορίδη. Όχι. Για... ένας φίλος βγήκε και είπε ότι. Ήμουν αριστερόχειρα. Κάτι είπαμε για αριστερόχειρα. Έπαιζα μπάσκετ, λέει. Έπαιζα μπάσκετ. Ο Μποχορίδης είναι αριστερόχειρα. Αριστερόχειρα, χθε Μάρι, είδε το μάτς. Όχι, δεν το είδα. Δεν είχε μέλλον για να κάνει. Ήταν εκπληκτικό. Δεν έχω φτάσει τόσο κάτω σε αυτό. Πρέπει να το σημειώσουμε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικά ήταν καλό ο Άριστε. Και πήρε τη νίκη. Αλλά κυρίω γιατί έδωσε λύση ο Μποχορίδης στα κρίσιμα σημεία. Κάτι που δεν έδινε ούτε ο Βόνου ούτε κανένα άλλο. Μπράβο το παλικάρι. Αριστερόχειρα. Συγγνώμη, ναι, Χρήσταθε, Χρήσταθε. Τώρα που μπήκα εγώ μέσα. Χρήσταθε, διαβάστε μήνυμα το οποίο δεν διαβάζεται στον αέρα. Α, από εμά τον. Ναι, πάμε στην ώρα. Για την σύγκρουσή μου, ναι. Για την σύγκρουσή μου τότε στον πανηγυρισμό πάνω στο Στίβια Τζόγλου και πέφτω πάνω στην κόρη του Χαΐτογλου. Διάβασε μήνυμα. Τελευταίο τέταρτο στην εκπομπή. Πάμε, έχουμε φίλο που περιμένει εδώ και ώρα. Δύο είναι, για να δούμε. Καλημέρα σα. Ναι, καλημέρα. Γεια σα. Γιάννης από Αθήνα, αριστερόχειρας. Oh. Και έχω βιώσει το ρατσισμό των δεξιόχειρων. Πόσο χρόνο είσαι? 38. Τι εννοείς ρατσισμό των δεξιόχειρων? Λοιπόν, έκανα πιτσιρικά σε kickboxing. Aman. Και στους αγώνες οι αντίπαλοι προπονητές φωνάζανε «Είναι ανάποδος, είναι ανάποδος». Εντάξει, έβλεπα μέσα στα μάτια των αντιπάλων ότι με το που ξεκίναγε το παιχνίδι κάτι δεν τους πήγαινε καλά, ας πούμε, και με κοιτάγανε έτσι με ένα ύφος περίεργο. Γιατί μιλάτε για αριστερόχειρες? Ο Κόλκας δεν είναι αριστερόχειρας? Τι είναι και με τα δύο? Εσείς οι αριστερόχειρες έχετε πιο πολύ δύναμη στο δεξί αναλογικά με τους δεξιόχειρες στο αριστερό? Αυτό δεν το ξέρω. Απλά αυτό που μου τονίζαν συνέχεια είναι ότι έχω πλεονέκτημα στο αριστερό. Εντάξει, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείς 100%. Αλλά έχεις μειονέκτημα στο δεξί. Ναι, κάπως έτσι. Στις προπονήσεις δε χρησιμοποιούμουν ως μέσο εξάσκησης για τους δεξιόχειρες. Ο αριστερόχειρος πάντως και ο αριστεροπόδαρος στο ποδόσφαιρο, ναι, είναι συνήθως η πιο ακριβοπληρωμένη, αν το έχεις προσέξει. Α, εγώ δεν πήρα φράγκο. Γιατί είχα ένα πρόβλημα, δεν ήξερα μπάλα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, ναι, έτσι. Εντάξει, ναι, είναι μια ζωή φτιαγμένη για τους δεξιόχειρες, θέλω να πω.
Πού αλλού έχεις πρόβλημα? Γιατί δεν μένεις στην Αγγλία να οδηγάς μια χαρά? Σωστά, ναι. Καταρχάς μικρός είναι κάτι που εγώ δεν το θυμάμαι. Μου το έχουν διηγηθεί οι γονείς μου. Η μητέρα μου, ας πούμε, φοβούμαι τα πολιτικά έτσι, παλαιότερα που συμβαίνανε. Προσπαθούσε, ας πούμε, να με μάθει να γράφω με το δεξί. Με το ζόρι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Και όταν, ας πούμε, πήγε στους δασκάλους και το είπε, βάλα τα γέλια, ανθρώπι, εντάξει, ξέρω εγώ, με αυτό που γινότανε. Γιατί έτσι μεγάλωσε. Γιατί στα χρόνια της ήταν χειρότερα τα πράγματα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και ας πούμε, χτύπαγε, εντάξει, σε σημείο, ας πούμε, που εγώ δεν μπορούσα να γράψω με τίποτα με το δεξί, αλλά έπρεπε για κάποιο λόγο να μάθω να γράφω με το δεξί, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα με τι γράφεις, με το αριστερό? Με το αριστερό γράφω, εννοείται, είναι αδύνατον να κάνω, ας πούμε, οποιαδήποτε κίνηση με το δεξί. Είναι μόνο για το τηλέφωνο το δεξί. Βασικά είναι μόνο για το τηλέφωνο, τώρα το σκέφτομαι, το κρατάμε το δεξί, ναι, σωστά. Αυτό. Έγινε, φίλε, καλημέρα. Έγινε, να είστε καλά, γεια σου, γεια σου. Πάμε σε ένα ακόμα αριστερό. Στην οδήγηση έχει ένα θέμα, αν το σκεφτείς. Δεν ξέρω, θα μας πούνε. Εμείς έχουμε με το αριστερό, πιάνουμε το τέτοιο. Ναι. Και με το δεξί που το καλό. Ταχύτητες, ναι. Ταχύτητες. Εκεί έχει τι κάνει. Μπράβο. Βάζουμε το δεξί και βάζουμε και κάνει το αριστερό, έτσι. Μπράβο. Ναι. Δεξί, το δεξί ταχύτητες. Τι να κάνει. Είναι αλλιώς απλά να κρατάς το τιμόνι και αλλιώς να βάζεις ταχύτητες. Εσένα σου φαίνεται φυσιολογία ότι είσαι δεξιόχειρας. Και εκείνη με το δεξί θα το. Εντάξει. Το αδύναμο. Να βάλεις ταχύτητες με το αριστερό. Άμα συνηθίσω. Άμα συνηθίσω. Μάριε. Περιμένει κόσμος, μωρέ. Περίμενε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Χαρίλαος Ολυμπιακός, τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά. Χαρίλα, Θεσσαλονικιός Ολυμπιακός. Ναι. Ωραίος. Πάμε, Χαρίλα. Πού το είσαι τώρα? Γιατί είσαι Ολυμπιακός? Θέλω να πω κάτι για τον προηγούμενο που είπε για τον αναμορφωτή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ναι. Θεωρώ ότι ο αναμορφωτής του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι ο Βενγκέρ που έκανε το αγγλικό ποδοσφαίρο κορυφαίο στον πλανήτη. Όχι, περίμενε. Εσύ πήγες στα πολύ νεότερα χρόνια. Αυτό είπε δεκαετία του 80. Εγώ γενικά μιλάω. Γιατί το αγγλικό ποδόσφαιρο. Καλά, γενικά τότε είναι ο Χέρμπερτ Τσάπμαν, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε. Τι έκανε ο Βενγκέρ? Έκανε το αγγλικό ποδόσφαιρο το κορυφαίο στον πλανήτη. Όχι, ναι, καλά, λίγο πέρα. Το άλλαξε. Το άλλαξε ριζικά στο θέμα συστημάτων και προσέγγισης ανάπτυξης. Εντάξει, και στη χρήση πολλών ξένων. Ναι. Ναι, και γι' αυτό γίνεται το καλύτερο. Πριν δεν υπήρχαν ούτε ξένοι προπονητές, ούτε ξένοι ποδοσφαιριστές. Το πολλών ξένων είναι θέμα Μποσμάν, εντάξει. Ναι. Δεν μπορούσε στην δεκαετία του 70 να έχεις με η Arsenal 9 μη Βρετανούς. Το αγγλικό για πολλούς ήταν το κορυφαίο και πριν το 90. Πριν το 95, πότε πήγε αυτός. Δεν παίζανε όμως τόσο καλή μπάλα. Δηλαδή έβλεπες λίγο έτσι ποδόσφαιρο κακό, όπως έπαιζε η Ουαλία. Και τώρα πολλοί θεωρούν στην υπόλοιπη Ευρώπη το αγγλικό ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο αλάνας, χωρίς τακτική. Και δεν τους αρέσει. Δεν το πιστεύω ότι είναι ποδόσφαιρο αλάνας. Έτσι λένε οι Ιταλοί, άμα τους ρωτήσεις θα σου πούνε έτσι. Για ένα απλό λόγο, γιατί στην αλάνα κανείς δεν έχει αντοχές. Να φάει να τρίχει ένα. Ναι, καλά, άλλο αυτό. Χαρίλα, συγγνώμη, πρέπει να σε. Τι ηλικία έχεις, αν επιτρέπεται? 18 είμαι. Το περίμενα. Το περίμενα. Λέω θα είναι κάτω από 20-21 σίγουρα. Είναι γιατί πήγε κατευθείαν στην πολύ πολύ νεότερη ιστορία. Έχεις δίκιο το Βενγκέρ. Αλλά αν γυρίσουμε πίσω, είναι πολλοί άλλοι και το πάρουμε κατά περιόδους. Είναι ο Ματ Μπάσμπι, είναι ο Μπιλ Σάνκλι της Λίβερπουλ. Σου λέω ότι το άλλαξε. Ναι, το άλλαξε, αλλά ο Βενγκέρ το άλλαξε καταλυτικά, βέβαια. Και έχω μιλήσει μαζί του. Έχω μιλήσει στο Μακεδονία Παλάς. Το παραμονή, του αγώνα, εκείνος, το θυμάται, ναι. Παραμονή του αγώνα με τον Μπάουκ. Ποιο θα πάρει πρωτάθλημα, φιλέ? Πού, στην Αγγλία ή στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, ρε. Ελλάδα, Ολυμπιακός. Μάλιστα. Σωστό, απλά πράγματα. Γιατί? Για έναν απλό λόγο, γιατί έχει το μέταλ του πρωταθλητή. Ναι. Μπράβο, ακούς και μέταλ? Όχι. Όχι. Χαρίλα, στην Αγγλία υποστηρίζεις κάποια ομάδα? Ναι, είμαι Arsenal. Ας πρόσεχες. Είσαι Arsenal. Ας πρόσεχες, ναι, φίλε. Arsenal. Μάλιστα. Να σε καλά. Και ναι. Γενικά με τέτοιο. Μ' αρέσουν, συμπαθώ πολύ τις μικρές ομάδες στην Αγγλία. Δηλαδή, μ' άρεσε η Leicester την πρώτη χρονιά που ανέβηκε το 15 που σώθηκε οριακά. Η Huddersfield μ' αρέσει φέτος. Ναι. Εμένα μου άρεσε η Λέστερ με προπονητή Μάρτιν Ονίλ Μεσαγοράκη. Με τον Γκάπι, εκείνη η φουρνιά. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Ας, κοίταξε, η Αγγλία γενικά έχει το καλό. Εντάξει, έχει ότι έχει πολλές ομάδες μικρές, οι οποίες παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, είναι συμπαθητικές. Δηλαδή, και έχει και φυσικά το πώς το λένε, το θαύμα. Πώς έκανε η Λέστερ, πώς το πήρε η Λέστερ. Και τρελό υλικό, και τρελό υλικό. Θυμήσου πριν 4 χρόνια με τι υλικό υποβιβάστηκε η QPR. Ήτανε όλοι βασικοί στον Ολυμπιακό. Όλοι. Ο Όστιν. Μπράβο, ρε φίλε. Έλα. Τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Μπράβο. Πολύ καλός εκτελεστής. Μπράβο. Όστιν. Εκείνη η ομάδα ήταν φοβερή, εκείνη μπορεί να κάνει 100 εκατομμύρια. Αλλαγή ο Ζαμόρα. Αλλαγή φορ ο Ζαμόρα. Ο Μπόμπι Ζαμόρα. Γιατί ομάδα μιλάμε τώρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ωραία. Όλοι αριστερόχειρες εδώ είμαστε να βγάλετε αποθυμένα. Σας έχω μηνύματα, θα πεθάνουμε στα γέλια. Καλημέρα στον επόμενο. Θα πω κι εγώ την ιστορία μου τη μικρή. Ναι. Όνομα, φίλε, αν θες.
Παναγιώτης και ΠΑΟΚ. Αριστερόχειρας. Οπαδός του ΠΑΟΚ. Αριστερόχειρας, αλλά και δεξιόχειρας ταυτόχρονα πλέον. Α, είδες. Γιατί? Ήθελα να εξελιχθώ. Μπράβο. Ήθελα και το αριστερό και το δεξί και να μην χαλάσω χατήρια π.χ. γονείς. Είσαι σαν και εμένα, και αριστερό και δεξί και μεσαίο. Και ναι. Κόβω και με ψαλίδι και με μαχαίρι και. Φιλέ! Προσπαθώ, γράφω και με το δεξί όμορφο. Μου επιτρέπεις, Παναγιώτη, ναι. Δεν κοροϊδεύω. Όταν θέλω να κόψω τρίχες στους στήθους και τις μασχάλεις, θα σε φωνάζω, θα σου δίνω 20 ευρώ να μου τις κόβεις εσύ. Ενώ με το δεξί χέρι. Άμα δεις, η αριστερή μου μασχάλη είναι πεντακάθαρη. Στην δεξιά, η δεξιά είναι γεμάτο τρίχες. Δεν μπορώ να κόψω με το αριστερό. Στορκίζομαι, δεν κάνω πλάκα τώρα, Παναγιώτη. Πάρε αυτές τις καινούργιες μηχανές, φίλε μου. Τι μηχανές? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εσύ γιατί το δούλεψες και πώς το δούλεψες αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εγώ μέχρι τα 8 ζούσα με παππού γιαγιά. Όλα καλά, αριστερόχειρας, έκανα ό,τι ήθελα. Ήρθα τη δική μου από Γερμανία και μου λένε ο πατέρας μου με την παλιά την ιδεολογία, παρότι πήγε και έγινε ευρωπαϊστής έξω, δούλεψε, έκανε και άνοιξαν τα μυαλά. Επέμενε ότι έπρεπε να μην είμαστε αριστερόχειρες για τους γνωστούς λόγους του κομμουνισμού. Τους άγνωστους. Τους έπρεπε και δεν έπρεπε να δείχνουμε σε μια τυχόν πρόσληψή μας στο δημόσιο. Ναι. Φοβερά πράγματα. Ακόμα και αυτό. Φοβερά πράγματα. Φαντάσου, Παναγιώτη, τι ηλικία έχεις τώρα? Έφαγα τις παλιάρες μου, είμαι στα 51. Έφαγα τις παλιάρες μου, δεν ήθελα να χαλάσω χατήρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήμουν εγωιστικό γουρούνι. Ναι. Ήθελα να είμαι σωστός, γιατί μεγάλωσα χωρίς γονείς μέχρι τα 8 και δεν ήθελα να τους χαλάσω χατήρι. Και το έβαλα κάτω και λέω, εντάξει, θα μάθω. Δεν με πειράζει, θα μάθω και μετά δύο. Και τώρα γράφεις καλά και με το δεξί. Δεν ασχολούμαι με το δεξί, αλλά όσες φορές προσπαθώ βλέπω ότι το έχω, γιατί ήμουν και καλλιγράφος και με το αριστερό. Και με το δεξί γράφω. Δεν μου λες ερώτηση, αλλά... ερώτηση, θα καταλάβεις τι θέλω να πω. Κάνεις τα πάντα με το δεξί, τα πάντα? Μπορώ να κάνω τα πάντα. Το μόνο που ασχολούμαι με το ψαροτούφεκο, γιατί αυτή την ώρα για εκεί πηγαίνω, δεν έχω δοκιμάσει με το δεξί ιδιαίτερα και λέω κάποια στιγμή να μάθω και με το δεξί να σκοπεύω. Ναι. Εδώ ο φίλος γράφει, οι χορδές στα όργανα είναι φτιαγμένες μόνο για δεξιόχειρες. Μόνο για δεξιόχειρες, έτσι. Μπράβο. Δεν είμαι μουσικόφιλος, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, παιδιά. Παναγιώτη, να πω κάτι. Από καρδιάς, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Η πιο ωραία με διαφορά, δροσερή και ευχάριστη παρουσία οπαδού του ΠΑΟΚ στα τελευταία 5 χρόνια στο ραδιόφωνο, εδώ πέρα. Σας ακούω πολλά χρόνια, παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω και ειλικρινά χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Να είσαι καλά. Και θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω υστερόγραφο για τη γραφική παρουσία του κυρίου Κώστα που άκουσα κάποιοι τον παραμαζέψανε λίγο. Δεν ξέρω τώρα, τυχαία το άκουσα χθες για λίγο. Είναι μια πολύ όμορφη παρουσία. Ο κύριος Κώστας. Χαίρομαι που τον ακούω. Χαίρομαι μεγάλους ανθρώπους, μεγαλύτερους από εμάς να μας λένε. Βέβαια. Συσσωρευμένη σοφία. Αυτή είναι μπορούμε να μαθαίνουν. Ναι. Έγινε, φίλε, χάθηκε. Συσσωρευμένη σοφία, αλλά τρεμένος κύριος Κώστας, εννοείται. Ακόμη και όταν συγκρούμαστε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχει γραμμή. Έχουμε αλλαγή στην θέση του κονσολιέρη. Χρήστος Κιώσης αντικατέστησε τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Φτού με το ματιάσο. Με καρπουζί που κάμισε ο Γκάντ ο Χρήστος σήμερα, αυτός ο ξυρισμένος. Είμαι κι εγώ ένας αριστερόχειρας, γράφει εδώ. Και αριστεροπόδαρος. Καλά να πάτε. Από τα βασικά προβλήματα για μας είναι το ψαλίδι. Ναι. Δεν μπορείς να κόψεις με το αριστερό χέρι. Παλικάρι μου! Να σου πω κάτι. Θες να σου δίνω 50 ευρώ. Δεν κοροϊδεύω. Όχι. Δεν ειρωνεύομαι. Όχι. Να μου κάνεις ούτε τρεις... χίλια. Αυτό. Δεν κοροϊδεύω. Σοβαρά. Στο λόγο μου. Δεν μπορώ να κόψω τις τρεις. Δεν μπορείς να κόψω λίγο αριστερό χέρι. Τις δεξιάς μασχάλης δεν μπορώ να κόψω. Σαν να είμαι σαν να είναι κενό. Χρήστο, δεν μπορώ. Αν δεις, η αριστερή μου μασχάλη έχει 6 τρίχες. Ναι, ρε Καραγκιόζη, γιατί εσύ είσαι δεξιόχειρας. Εδώ άλλος λέει, είμαι αριστερόχειρας και δεν μπορώ να κόψω αριστερό με το ψαλίδι. Ωραία, Χατζιαβάτη, πάμε λίγο. Αυτό πώς εξηγείται. Επίσης, άλλη μαρτυρία. Αποθυμένο. Ναι. Στο μπρίκι οι σχισμοί για να χύνεται ο καφές είναι μόνο για το δεξί χέρι. Κόλατο. Δεν το λέω αυτό. Κόλατο. Το λέει ο Θάνος εδώ. Κόλατο. Ένας φίλος μου που είναι δεξιόχειρας. Όχι, ο φίλος φίλου μου που είναι δεξιόχειρας. Ξέρεις τι κάνει? Με το αριστερό για να νιώθει ότι είναι κάποιο ξένο χέρι. Και νιώθει καλύτερα. Πάμε γραμμή. Καλημέρα στον επόμενο. Ο Μάριος, όλα έχουν σχέση με το πώς θα... Ναι. Αυτό ικανοποιηθεί. Καλημέρα. Όλα έτσι. Γεια σας. Ολόκληρη επιστήμη. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα, αν θες υποστηρίζεις. Και είναι το κλασικό ένας φίλος μου. Συγγνώμη, Είμαι ο Τζόνι Ρεντ. Α, Τζόνι Ρεντ, συγγνώμη. Υπέροχη παρουσία. Έχει καιρό να φανείς, να ακουστείς. Τζόνι Ρεντ. Αφού έχει καιρό να φανεί, πώς είναι υπέροχη. Οπαδός της Man United. Πάμε, Τζόνι Ρεντ. Είσαι αριστερόχειρας, δεξιόχειρας, τι? Και τις Ινβερνές, να ακούγεται λίγο. Και τις Ινβερνές. Συγγνώμη, εγώ. Σκωτία, βέβαια. Λοιπόν,
Πήρα για να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου, διότι ένας straight όπως εσύ, και μάλιστα που ανήκει στην ευγενή κατηγορία των MILF Hunters. Ναι, MILF Hunters, σωστό. Χριστό, λίγο πιο δυνατά. Όχι, όχι, μη παραπείς, MILF Hunter ήταν πριν 10 χρόνια, τώρα είναι γκράνι. Τώρα είναι GILF. Ακόμα καλύτερα, προαγωγή πήρε. Λοιπόν, μιλάει για τρίχες, κυριολεκτικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τις τρίχες με ξενέρωσε. Δηλαδή κατέβηκες λίγο στην εκτίμηση μου. Τζόνι Ρέντ, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ, η δεξιά μου μασχάλη, αν δεις. Αυτό με τις τρίχες, δηλαδή για straight άντρα, το θεωρώ ότι δεν ταιριάζει. Δηλαδή. Δεν κάνω αποτρίχωση. Καταλαβαίνω. Αυτό το κόψιμο, την περιποίηση δηλαδή. Ναι. Αυτό πρέπει να το έχεις έτσι κι αλλιώς. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αν καταφέρεις και φτάσεις γυναίκα να φτάσεις σε τέτοια διέγερση ώστε να γευθεί την περιοχή αυτή, ακόμα και αν είναι απεριποίητη, έχεις πάρει πολλά παράσημα. Δεν νομίζω να έχεις εσύ ανάγκη να κόψεις τρίχες από εκεί πέρα για να φτάσεις εκεί. Όχι, αλλά δεν μπορώ να έχω. Λέγω, παιδιά, είναι 11 το πρωί, το έχετε τηλεφωνία. Ακούνε παιδιά. Μιλάω για την τρίχα. Ότι δηλαδή η τρίχα από μόνη της δεν είναι αποτρεπτικό σε μια γυναίκα να σε πλησιάσει. Οπότε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε αυτό, για ποιο λόγο να σου πει. Πάμε παρακάτω. Και ένα τελευταίο ποδοσφαιρικό. Μαρία, έχει την τύχη να έχει την ομάδα σου τον κορυφαίο Έλληνα επιθετικό αυτή τη στιγμή, τον Ρόβα. Και περιμένω κλίση του στην Εθνική Ελλάδος. Το σημαντικότερο δυνατόν. Χρήστο Ρόβα. Ναι, σε μεγάλη φόρμα είναι και κάνει τρελά πράγματα. Ναι. Αλλά κάνει και ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Ο οποίος μου είπε κάτι για τους μεσογράφους του ΠΑΟΚ που θα το μεταφέρω άλλη φορά. Θα το μεταφέρω άλλη φορά. Στην Εθνική, οπωσδήποτε. Αλλιώς θα πω. Και πώς στάθηκε ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Και θέλω να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Ναι. Καλημέρα, να σε καλά. Ωραία. Να σε καλά, Τζόνι. Να σε καλά, Τζόνι Ρέντ. Ρόβα στην Εθνική Ανδρών. Χρήστο Ρόβα σε δαιμονιώδη φόρμα. Αλλά τα μισά γκολ είναι από ασίστ του Βασίλη Παπαδόπουλου που μου είπε κάτι για τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν θα το πω στον αέρα τώρα, ίσως άλλη φορά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, αδερφέ, ναι. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις, αν θέλεις. Κυριάκος, λέγομαι και είμαι από. Είμαι ΠΑΟΚ. Κυριάκος, ναι. Βασικά πήρα γιατί είμαι αριστερόχειρας. Εδώ, εξομολογήσου. Και αριστεροπόδαρος. Ναι. Καλά, θεωρητικά και πρακτικά, ό,τι με λέγανε ότι έπαιζα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, άσχετα το ότι δεν έφτασα σε υψηλό. Πέναλτι, εκτέλουσες πέναλτι. Αριστερό, φίλε. Ναι, εκτελούσες πέναλτι. Άνετα, ναι. Εύστοχος ήσουνα. Άνετα. Λένε. Τι άνετα, ρε Κυριάκο. Μισό λεπτό. Λένε άνετα. Ότι οι αριστεροπόδαροι δυσκολεύονται πάρα πολύ να στείλουν την μπάλα στο πέναλτι δεξιά. Μπράβο. Και να ευστοχήσουν. Μπράβο. Ίσα-ίσα, εγώ την έστελα συνέχεια δεξιά. Συγγνώμη, ρε φίλε, ποιος είσαι. Αμα αριστερό πόδι. Πού έχεις παίξει. Αριστερό πόδι, δεξιά, κάτσε περίμενε, δεξιά όπως βλέπω. Για σένα, για σένα, ναι. Για σένα, για σένα. Τότε, δημοσιογράφος. Ήταν όντως δύσκολο, αλλά επειδή είχα δει μια τεχνική που έκανε ο Χρήστος ο Δημόπουλος, γιατί έπαιζα στον ΠΑΟΚ στους μικρούς και καθόμασταν εκεί έξω στην Αλάνα, στο ξερό, όταν τζερνάει. Ναι. Που έκανε ένα σπάσιμο της μέσης και χτυπούσε με το εσωτερικό φάλτσο. Ναι. Γέρνοντας αριστερά και η μπάλα πήγαινε εντελώς δεξιά. Μάλιστα. Και κάθισα και το έβλεπα συνέχεια πώς το έκανε, γιατί αν, δεν ξέρω αν το σίγουρα το θυμάστε, ναι. Ότι όταν χτυπούσε πέναλτι δεν είχε πρόβλημα είτε τη χτυπούσε από δεξιά, τη χτυπούσε. Ενώ είχε πρόβλημα ο Φραντζέσκος φυσικά, είχε πρόβλημα, ναι, ο Λίνο. Ο Λίνο τα έστειλε όλα στην γωνία την ίδια του ποδιού του. Έτσι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω βασικά είναι ότι από μικρός, ας πούμε, με το που ξεκίνησα να γράφω, η μητέρα μου όντως με χτυπούσε και δεν κάνει και το ένα και το άλλο. Και δεν μ' άφησε ποτέ να γράψουν το αριστερό. Ως κατά συνέπεια γράφω το δεξί και άμα καταλάβεις τι γράφω, έλα μου το πεις. Φαρμακοποιός. Δεν βγάζεις άκρη. Ψαλίδι, Κυριάκο, ψαλίδι. Χρησιμοποιείς καλά με το αριστερό. Ναι, πολύ καλά. Το αριστερό χρησιμοποιώ γενικότερα, απλά το πρόβλημα ήταν μόνο στο γράψιμο. Τώρα με έχει κάνει εμένα με το γράψιμο μπέρδεμα, γιατί γράφω με το δεξί που δεν γράφω καθόλου. Ναι. Δηλαδή, ξαναγκάστηκα τέλος πάντων να το χρησιμοποιήσω. Σαν συνήθεια τέλος πάντων, πες ότι είναι συνήθεια ότι γράψω με το δεξί, όχι ότι πραγματικά έπρεπε να γράψω. Αλλά τα προβλήματά μου ήταν γενικότερα στο στρατό, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν κάναμε βολές, επειδή εγώ είμαι αριστερόχειρας, από δεξιά έφευγε ο ακάλικας και με έχει για το χέρι. Συνέχεια το δεξί. Έπρεπε να προσέχω. Βέβαια, έτσι. Να δικαιώ, με το μη ένα, με το μη ένα. Με όλα, με G3, με εθνή, με μη ένα, με τα πάντα. Όλα ειδικά το μη ένα. Φοβερά πράγματα. Πόπο, ρε φίλε. Φοβερά πράγματα. Ναι, ναι. Προσεκάψε να σε βρει και εδώ, Έπρεπε να προσέχω πώς θα πιάσω, ξέρεις, από κάτω από το. Το χέρι που και πού να βρεις στόχο έτσι. Το αριστερό, ας πούμε, το αριστερό και δεν έχεις θέμα. Εγώ έβαζα το δεξί στην προέκταση του όπλου, οπότε εκεί έβγαινε ο κάλικας. Και βαρούσες το γάμο του Καραγκιόζη.
Όχι, καλά μαρούσα, απλά πρόσεχε. Άμα δηλαδή ξεχνιόμουν, τότε μπορούσα να κάνω καραγκιόζη. Μου άρεσε αυτό με το κάμα του Σαλτίδη. Ωραίο, έγινε. Ένα τελευταίο για το αριστερό και θα κλείσω με αυτό. Είναι ότι εμείς καθόμασταν, ας πούμε, στο εστιατόριο και τρώγαμε, επειδή πήγαινα σε ένα σχολείο που είχε εστιατόριο, και εγώ έπιανα το πιρούνι, το κουτάλι με το αριστερό. Και μια ζωή με βάζανε έξω, γωνία, τέρμα αριστερά, για να είναι για να μην τρακέρνει. Ναι, ναι. Σε ποιο σχολείο ανεπιτρέπεται, Κυριάκο, σε ποιο σχολείο ανεπιτρέπετε? Στο 63, στο δημοτικό σταθμού. Και είχε εστιατόριο, δημόσιο σχολείο, στο σταθμό. Είχα, ναι. Νόμιζα, ρε φίλε, πήγαινε σε ιδιωτικό. Όχι. Και λέω... Μας έβαζαν σε μια αίθουσα, ναι. Καθόμαστε και τρώγαμε. Ωραία, να είστε καλά, καλημέρα. Μπράβο, ωραία. Καλημέρα. Να είστε καλά, και εσείς καλημέρα, παιδιά. Θέλω ο Χρήστατος να μας διαβάσει το κείμενο του Μάνου Αντώναρου του SDNA. Ζω γι' αυτό. Ζω γι' αυτό. Ας το κάνει. Εσείς για ένα κείμενο που ένας ΠΑΟΚΤΣΙΣ... Ο 5-4-3 είναι τον ΠΑΟΚΤΣΙΣ είναι ο Αντώναρος. Παναθηναϊκός είναι. Και με το ζόρι. Ήμασταν και στον Καζέτα μαζί. Και στο SDNA. Κάτσε τώρα, μη σοκάρετε. Παναθηναϊκός δηλώνει. Είναι Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ, τι είναι, να ξέρω. Είναι ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Καλά. Ή έγινε ΠΑΟΚΤΣΙΣ στην πορεία. Ας ξέρω όλη την, ακόμα και την ιστορία. Έτσι. Με τη σύσταση. Έχουμε κι άλλους εδώ τέτοιους. Και εδώ έχουμε τέτοιους. Και. Που αλλάξαν ομάδα. Το κείμενο που γράφει για τον καλπασμό του ΠΑΟΚ και έρχεται το ΠΑΟΚ και ο Πέλκας. Και έχει ξεφύγει, λέει, ο ΠΑΟΚ από τη μονοσήματη. Το έχω διαβάσει. Κάτσε, περίμενε λίγο. Αλλά μάλλον κάπως... Δεν κάνουν έτσι. Έτσι κάνουν. Όχι, ρε, ο ΠΑΟΚ είναι. Ο ΠΑΟΚ. Ένα αυτό λέω. Πρόσεσε και έχει ξεφύγει, λέει, από τη μονοσήμαντη κόντρα του με τον Άρη. Μάλλον επειδή ζει στην Αθήνα. Αλήθεια, λες. Ναι, γι' αυτό. Αλλά να πω, επειδή έκανα λοιπόν ρεπορτάζ για αυτό που διέψευδε χθες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Δημήτρη. Ναι, ναι. Θα σου πω ότι όχι μόνο υπήρξε περιστατικό. Με τον Σωκράτη Διούδη, λες τώρα. Πες τα. Υπήρξε προσωπική επίθεση στον Σωκράτη Διούδη. Μπορείς να τον καλέσεις να το επιβεβαιώσεις. Έτσι. Τον Διούδη. Τον Διούδη. Πάρε τον Γιώργο Σαβίδηση. Και οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο κύριος Γιώργος, που δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα παρουσία στα αποδυτήρια του αντιπάλου. Πώς δεν έχει. Και αν το έγραψε ο παρατηρητής όλα όσα έγιναν εκεί πέρα. Τα έγραψε ο παρατηρητής. Γιατί για το Καραϊσκάκι, ξέρετε, οι κάμερες λειτουργούν στην Τούμπα. 100%. Α, ωραία. Να δούμε αν γράψαν το περιστατικό λοιπόν. Για να δούμε ποιος λέει αλήθεια. Μπορεί γιατί να αρρώστησαν για 5 λεπτά. Γιατί αν υπάρχουν κάμερες. Από πού και σπου να λες εσύ αλήθεια. Γιατί δεν λες εσύ αλήθεια, δεν κατάλαβα. Εγώ... Ποιος το επικυρώνει αυτό? Έκανε ότι λες εσύ αλήθεια. Πρώτον, ή ο γιατί ο Γιώργος Σαβίδης όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα επιβεβαιώνει ότι έχει κάνει και αυτό. Ενώ ο Διούδης όλη αυτή η παρουσία του μέχρι τώρα στον χώρο. Το είδαμε. Τι, που πάει και λέει στον κουλούρι θα το χάσει. Είναι αλήθεια μεγάλη αυτή. Πρώτη φορά τερματοφύλακας πάει στον επιθετικό να του πει. Ενώ οι παράγοντες. Και περίμενα να τελειώσω. Στο ίδιο διάστημα πήγε και στο οι λέξεις που χρησιμοποίησε, απορώ καταρχήν πώς τις είπε στα ελληνικά. Απορώ, από μόνο του αυτό. Απορώ πώς το είπε στα ελληνικά τις συγκεκριμένες λέξεις, γιατί τις άκουγαν που τις λέγανε. Και είχε σχέση πάλι με τον Άρη. Είπε τη λέξη αυτή που. Βρώμο κιόλας. Πού την ξέρει αυτή τη λέξη? Αυτά μόνο ξέρει. Ελληνικά αυτά ξέρει μόνο. Κάτσε, ξέρει για τον Παναθηναϊκό. Είπε... Ελληνικά ξέρει το σκουλίκια, το γριές. Αυτά ξέρει μόνο. Δεν ξέρει κάτι άλλο. Να τα γράφει σε γκρίκλης ξέρει. Άμα τα γράψει η περίμενε. Δεν το είπε σε όλο τον Παναθηναϊκό, στο Διούδη μόνο. Του είπε να πέσετε στη Γάμα Εθνική, λένε του Παναθηναϊκού. Έλα μόνο το ναι. Να πέσει στη Γάμα Εθνική και ωραίο. Στον Διούδη προσωπικά τον είπε ο Ρόνος Γκούλικο. Ναι. Στα αγγλικά τα είπε. Στα αγγλικά. Dirty worm. Dirty worm. Ναι, αυτό στα ελληνικά. Και άντε τράβα πίσω να παίξει τη Β'. If you are first, you are first. If you are second, you are second. Αυτό αμερικανικό. Τι είπες, ρε? You are nothing. You are nothing. Sorry. Διάβασε το ξανά. If you are first, you are first. If you are second, you are nothing. Second. Αυτό στην Αμερική δεν το λένε. Το είπε, λέει, ο Bill Shankly, σύμφωνα με τον Γιάννη, το You will never go alone. Μπράβο στον Μπατζόγλου. Αυτό το έλεγε επί 10 χρόνια. Αν το είπε ο Shankly. Αν το είπε ο Shankly, λοιπόν, Θεός χωρέστον, το μεγάλο Bill Shankly, το Σκοτσέζο, Θεός χωρέστον, είναι τελείως αμερικάνικο, Γιάννη. Ευτυχώς στην καρδιά μας, από τη δεκαετία εκείνη την τρισάθλια που τα έπαιρνες με κοινικό ποδόσφαιρο και με αρρωγή διαιτησίας, κάποια στιγμή η Λίβερπουλ είσαι να δοθεί στη Λίβερπουλ. Πέναλτι εναντίον της, μπροστά στο κοπ, για περίπου 23 μήνες. Ο Περικλής Τράιος του Manchester United. 23 μήνες πέναλτι μπροστά στο κοπ, δεν δόθηκε σε βάρος της Λίβερπουλ. Υπήρχε περίπτωση. Ψεύτη. Ποια. Είσαι τραγικός, ρε εσύ.
Δεν τρέπει. Για! Αγγλικό ποδό τότε όλοι παίζανε. Για! Φουλ επίθεση. Για! Δεν έγινε μία επίθεση. Το 82. Ψεύτη. Πάρτα. Ψεύτη. Derby, πάρτα. Η Derby County το 82 δεν έπαιξε στο Anfield. Είχε, ήταν τιμωρημένη η Liverpool και παίξαν στο Γιάννη. Έλα, κλείσε το μικρόφωνο του αστείου τώρα. Άντε, κλείσε τον τώρα. Αστείο εσύ. Άντε. 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 Επί 23 χρόνια. Αστείο είσαι εσύ. Επί 10 χρόνια. Αστείο είσαι εσύ. Έπεσε μπαλάρα Ipswich. Αστείο εσύ που υποστηρίζει την ομάδα που ο προπονητή είχε τα τηλέφωνα των διαιτητών. Να σε ημνήσω πάω. Και μιλά για ποδόσφαιρο με Μουρίνιο στον πάγκο. Η Ipswich Town. Που για λίγα λεπτά θα την απέκλειε ο Άρης στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Γνωστό αυτό. Έπαιζε 15 φορές πιο του χορεμένου του Μπόμπι Ρόμψον. Θεός χωρέσει με το Σέρμπι Μπόμπι Ρόμψον. Έπαιζε πολύ πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Τι έγινε σαν εχθές στη Θεσσαλονίκη. Το 79. 12 Δεκεμβρίου 79. 12 Δεκεμβρίου του 79 Θεσσαλονίκη χθες. Κάτι, αντέντε, με, κλείνουμε, κάτι με Άρη θα είναι. Με Άρη θα είναι φυσικά. Με Άρη. Νίξε ο Άρης του. Μπήκε γκολ από κόρνερ. Χάτζη Παναγής, Βασίλης. Γιατί έχει βάλει πόσα, 6 έχει βάλει. Ο μεγάλος, ένας και μοναδικός Πλατινί, πάτησε στο κλεάν της Βικελίδης. Ναι. Άρης, Σεντετιέν, 3-3. Πλατινιάρχης. Με τη Σεντετιέν. Ο Πλατινιάρχης. Με Λόπες, Λόπες στην άμυνα, με... πες τον άλλο μπροστά, ρε. Ζεγκινή. Το πήρε κιόλα σε Σεντετιέν. Νεαρό Ζεγκινή. Όχι. Ή την προηγούμενη το πήρε. 78-79 δεν αυτό. Ναι. Και ο Τζόνι Ρεπ, ο Ολλανδός. Είναι ναι. 12 και 7. Και ωραίο παιδί. Και ωραίο παιδί. Μην μαλώνετε και οι δύο είστε αστεί, λέει ο Καρό 31. Με το μήνυμα αυτό κλείνουμε. Καλό. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τη συμπάθειά μας. Καλό, 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 καλό. Καλό. Γρήγορα, γρήγορα, και εσύ είσαι ΠΑΟΚ προφανώς. Μην χάσετε, αρχίζει η εκπομπή. Α, μισό λεπτό για αύριο. Οι φίλοι με τα μηνύματα θα ειδοποιηθούν για τον μπάσκετ που έστειλαν. Αρχίζει η εκπομπή με Σταύρο Κόλκα και Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Όλοι εδώ. Όλη αλήθεια. Καλά τα λέω. Για το τι μου είπε. Παίκτη πρώην του ΠΑΟΚ που φτάνε, παίζει τώρα στον Ηρακλή. Για του δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ και ποιου κατονόμασε σε άλλη εκπομπή. Φτάνε, αν κάνουμε αύριο. Παίκτη που πήγε από τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή, ρε φίλε. Ναι. Μόνο οι δημοσιογράφοι θα του φταίγανε. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω. Εδώ τι θα σου πω. Αύριο, αν υπάρχει απεργία, θα δούμε τι θα γίνει. Αν δεν κάνει ο σταθμό ή αν κάνω εγώ με τον Παναγιώτη από τον το Παπαδόπουλο. Το έτσι. Καλημέρα okay. σα.